κοντρόλ μου, επειδή έχω ένα πρόβλημα με τα φτάκια μου, μπορείτε έτσι να μας δυναμώσετε λίγο. Έχετε τόσο εδώ μυρός μπικίνι, είναι πολύ όμορφο. Εγώ δεν ακούω καλά, είσαι τόσο ωραία. Ο ύφος εδώ πέρα έχει κάποιο πρόβλημα, τι λέτε να το δει. Εγώ νομίζω ότι γενικά δεν ακούμε και καλά. Όντως, λες, είναι από τα μπάνια τα πολλά που κάνουμε. Τα πολλά μπάνια. Δύο την εβδομάδα. Έχει μπει νερό στο πια μας, Γιάννη, μάλλον. Παιδιά, έχουμε καταντήσει σαν τους παππούς που περνάμε μέσα από το κρύο να πάνε θάλασσα. Αυτό είμαστε κι εμείς. Και ξέρεις ποιο είναι το άκρο λάοντον της ατυχίας. Τι? Ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, θα το πούμε και στο ρεπορτάζ, βροχούλες, αποκλείεται. Έλα, Γιάννη, έλα, Γιάννη, δεν θα το λες. Παιδιά, είναι απίστευτο, ο καιρός κάνει τρελά σκαμπανεβάσματα. Όλη την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή καύσονες. Σαββατοκύριακο κορυφές. Όχι, δεν το δέχομαι. Εγώ δεν το πιστεύω. Θα πάω να μετακομίσω σε άλλη πόλη, άμα είναι να βρέξει εδώ. Δηλαδή, εγώ κανόνισα σε ρεπορτάζ. Να πάω στο Yolo Beach Bar την Κυριακή και να συναντήσω εκεί πέρα του κουλίσου μου. Δεν μπορώ να μετακυρώνω την τελευταία στιγμή ότι θα βρέξει. Όχι, δεν θα βρέξει. Εγώ πάντως και με βροχή και με χιόνι ακόμα. Θα πάω θάλασσα. Το Σαββατοκύριακο δεν γλιτώνω δηλαδή. Εννοείται. Θα πάω, θα βρέξω. Ένα ρεπό έχουμε την εβδομάδα και αυτό δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι. Δεν θα ήταν πολύ ωραία να κάνουμε μπάνιο με βροχή. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Γιατί να μην την κάνουμε τώρα το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Καταρχάς, ο βρεγμένος στην βροχή τη φοβάται, ρε παιδιά. Για να βραχούμε δεν θα πάμε. Για να δροσιστούμε. Έτσι. Και το μεταξύ κάνει να μπαίνει στη θάλασσα όταν βρέχει. Γιατί να μην κάνει. Δεν κάνει λέει, κανονικά όταν βρέχει καταρακτοδό. Λόγω των κεραυνών. Φαντάζεσαι. Υπερβολή νομίζω. Καλοκαίρι τώρα και κεραυνοί. Δεν νομίζω ότι πάνε μαζί. Ποτέ δεν ξέρει. Θα με φορτώσει εκεί εσύ, θα σου πω εγώ ότι καλά θα ρίξει κεραυνοί. Αυτό γιατί το συζητάτε από τώρα. Πέμπτη είναι. Μα θα βρέξει, σου λέω. Είδαμε τον καιρό θα το. Και τι είσαι εσύ, βρέ, το μετέο είσαι που θα βρέξει. Βρέ, έχω κάνει και ρεπορτάζ, σου λέω. Αλήθεια λε. Αν δεν το δω αυτό το ρεπορτάζ δεν το γλιτώνουμε το κακό να έρχεται. Εν τω μεταξύ, σήμερα φίλες και φίλοι δεν ξέρω, αλλά μάλλον η Κυριακή θα μας πει και ζώδια. Οπότε πρέπει να συντονιστείτε, wow. Να ξέρετε. Πάρα πολλά ζώδια θα πω, θα γίνει χαμός σήμερα. Η Λίτσα πατέρα νούμερο 2 και 13. Βρήκες και 13ο. Βρήκα. Πάρα πολλά. Θα πω πάρα πολλά. Θα πω όλα τα ζώδια και θέλω να επιστήσω την προσοχή μου στον γενέθλιο μήνα από τα. Συγγνώμη. Καρκίνη είναι ακόμα. Είναι η καρκίνη ακόμα, ναι. Το είπα και την άλλη φορά γι' αυτό. Νομίζω ότι αλλάξαμε το γενέθλιο μήνα. Τα καρκινάκια μου σήμερα θέλω να φροντίσω πάρα πολύ. Ναι, δεν με νοιάζει εμένα τα καρκινάκια, γιατί τα βράκια τι έχει να πει. Εγώ είμαι καρκίνο. Είμαι καρκίνο, οπότε δεν όλα στην ώρα του για μένα δύσκολα τα πράγματα. Πόσο... Όλα στην ώρα του. Δεν έχω να πω τίποτα. Θέλω να συντονιστούν όλοι οι τηλεθεατές για να δουν τα ζώδια από μένα. Εν τω μεταξύ, ποια πατέρα εδώ, Κυρκότσα. Τι γίνεται τώρα με τα ζώδια. Κάθε φορά που ακούω κάτι που δεν μου αρέσει στο ζώδιο μου, λέω έλα μου αρέσει τώρα, ποια ζώδια. Κάθε φορά όμως που λέει κάτι καλό, να θα πάρεις λεφτά, να θα τα σημαντικά όλα καλά. Τα επαγγελματικά σου. Κάθομαι τι καλά και τα ακούω. Άρα, τι γίνεται με αυτό τώρα. Είμαστε λίγο ρε Γιάννη, ότι μας συμφέρει νομίζω. Ότι άμα ακούσουμε θετικά, λέμε τέλεια, τρίβουμε τα χεράκια μας. Άμα ακούσουμε τα αρνητικά, λέμε όχι, Παναγίτσα μου, να φύγουν, δεν τα πιστεύω τα ζώδια. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να φύγουμε, για πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλαδίτσα μας. Είσαι πάλι μπροστά μου, άλλη μία βραδιά, μα απόψε γλυκιά μου, θα σου το πω καθαρά. Πού να ήξερε ο Σάκης ο Ρουβάς που τραγουδάει τώρα, δεν στέκεσαι. Το 96 παρακαλώ. Πριν από 25 χρόνια που τραγουδούσε αυτό που είχε και μακριά μαλλιά, ότι το 2016 θα είχαμε πρόστιμο έως και 20.000 ευρώ σε όποιον πειράζει εντός εισαγωγικών τις ταμιακές μηχανές. Πού να το ήξερες, Βεσάκη Ρουβά, τι γίνεται στον κόσμο. Αποφασισμένο να βάλει τέλος στις περιπτώσεις επιτίδιων που πειράζουν τις ταμιακές μηχανές τους, εξαπατώντας τους πελάτες και κλέβοντας το δημόσιο, είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Στη βάση αυτή, διάταξη που προβλέπεται στο μίνι φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, προβλέπει πως όποιος παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, θα καταβάλει πρόστιμο από 5.000 έως και 20.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το πρόστιμο των 5.000 ευρώ θα επιβάλλεται όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος χρήστης της ταμιακής μηχανής. Το πρόστιμο των 10.000 ευρώ θα επιβάλλεται όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπόλησης ή τεχνικής υποστήριξης. Και τέλος, το πρόστιμο των 20.000 ευρώ θα επιβάλλεται σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού και υλισμικού από τα αρμόδια όργανα.
Με τις ίδιες διατάξεις θα επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ αναφορολογικό έλεγχο όταν διαπιστώνεται πως κάποιος εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς την χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές ή όταν εκδίδει δελτία και αποδείξεις από ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισρωών νεκρών χωρίς την χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται από την 1η-1η-2016 και εφεξής. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών έχει την πεποίθηση ότι με το να βάζω τσουχτερά πρόστιμα τύπου 20.000 ευρώ σε κάποιον ο οποίος πείραξε την ταμιακή μηχανή, που για μένα είναι όντως να βάλεις ένα τσουχτερό πρόστιμο, θα μειώσει την φοροδιαφυγή κτλ. Είδαμε ότι υπάρχει το πιο τσουχτερό πρόστιμο αυτή τη στιγμή πλην του 20.000 που είδαμε τώρα είναι στο ΙΚΑ για κάθε ανασφάλιστο, δηλαδή που εντοπίζουν σε έναν έλεγχο του ΙΚΑ σε κάποιο κατάστημα, είναι 10.000 ευρώ ο κάθε ανασφάλιστος. Πιστεύω ότι με αυτό το μέτρο όντως πέτυχε αποτελέσματα το Υπουργείο και όντως αν πάμε τώρα σε κάποια μαγαζιά που πριν από 3 χρόνια που δεν ίσχυε το μέτρο αυτό, το μισό μαγαζί και κυρίως στα καφέ μπαρ, στα μαγαζιά όλοι ήταν ανασφάλιστοι. Ήταν ανασφάλιστοι, πλέον ασφαλίζονται έστω και για τα τυπικά. Κάτι τέτοιο προσδοκούν να κάνουν και στις ταμιακές μηχανές. Παιδιά, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σύμφωνο όλο αυτό και πάρα πολύ εύλογο από την κυβέρνηση, διότι εφόσον διανύουμε τόσο δύσκολες και οικονομικές συγκυρίες, νομίζω ότι το να θέσεις ένα τέτοιο μέτρο που είναι αρκετά δύσκολο για έναν ελεύθερο επαγγελματία να ανταπεξέλθει και να το αποπληρώσει σε περίπτωση που τον εντοπίσει ο έλεγχος, νομίζω ότι θα συμμορφωθεί ο ελληνικός λαός, παιδιά. Μα δεν νομίζω να το ρισκάρεις τώρα. Δεν το ρισκάρεις. Να πειράξεις την ταμιακή σου μηχανή όταν ξέρεις ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να φάσει 20.000. Δεν το ρισκάρεις, παιδιά, για κανένα λόγο. Πάρα πολλοί κόσμοι το κάνει, Δημήτρη μου, εγώ το πιστεύω κράτο. Δεν το έχω ακούσει από κάποιον που πειράζει την ταμιακή. Ο κόσμος πεινάει και ο κόσμος πονάει. Ιδιαίτερα ένας ελεύθερος επαγγελματίας και όταν ξέρεις ότι το 80% των εσόδων σου και των εισρωών σου πηγαίνουν στο κράτος. Καταλαβαίνω ότι οποιοδήποτε για να γλιτώσει έστω και το 1 ευρώ που θα φορολογηθεί μπορεί να την πειράξει την ταμιακή μηχανή. Μα το είδαμε και στα ταξίμετρα αυτό, δεν το είδαμε και στα ταξίμετρα. Παντού το έχουμε δει νομίζω. Το είδαμε που η αστυνομία εντόπιζε πάνω από πάρα πολλά οχήματα ταξί τα οποία είχαν πειραγμένα ταξίμετρο. Παιδιά, και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν και πάρα πολλές σταβέρνες, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές που υπάρχει έντονος τουρισμός, αντί για απόδειξη παροχής, δίνουν το δελτίο της παραγγελίας. Χωρίς την απόδειξη. Χωρίς την απόδειξη, πιστεύοντας ότι κάπως έτσι θα γλιτώσουν τα 45-50 ευρώ που θα έπρεπε να χτυπήσουν στην ταμιακή τους. Το θεωρώ απαράδεκτο για μένα, διότι και εγώ, παιδιά, είμαι Έλληνας φορολογούμενος πολίτης και εγώ φορολογούμε και εγώ κάνω έξοδα και εγώ θέλω αυτά τα πράγματα να τα καταθέσω στη φορολογική μου δήλωση. Και εγώ θέλω να πάρω την απόδειξή μου από ένα μαγαζί και από ένα κατάστημα. Πάντως, οπότε, καλά κάνουν και το θέτουν το πρόστιμο αυτό. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι ναι, καλά κάνουν, βάζουν αυτά τα όρια στις ταμιακές, ότι όποιος πειράζει ταμιακή θα έχει το πρόστιμο. Αλλά μέχρι τώρα, παιδιά, δεν νομίζω να υφίσταται ότι κάποιοι καταστήματα θα πειράξουν την ταμιακή. Μέχρι τώρα, εγώ αυτό που έχω ακούσει στα περισσότερα καταστήματα είναι ότι απλά δεν κόβουν αποδείξεις, που και αυτό έχει ένα μεγάλο αντίτυπο όσον αφορά. Άμα πάει κάποιος ειδικός και τους πιάσει, το ΙΚΑ, η ασφάλεια και όλα νομίζω και το ΣΔΟΕ, νομίζω ότι είναι για κάθε απόδειξη ένα συγκεκριμένο ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν. Τώρα το ότι πειράζουν τις ταμιακές, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Κι όμως κάποιοι το έχουν εξελίξει πολύ το εγώ δεν το πίστευα ποτέ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Τις ταμιακές μηχανές, όσο απίστευτο και να φαίνεται, τώρα το πώς τις πειράζουν, αυτό και τι δεν είναι μόνο. Εντάξει, γιατί είναι ταμιακή μηχανή για να την πειράξει. Μπορεί να τις βάζουν. Έχουν πειράξει και να ρυθμίσει τις μηχανές έτσι, ούτως ώστε να κόβει απόδειξη χωρίς να περνάει μέσω ΦΠΑ. Ποτέ δεν ξέρει. Αλήθεια. Ποτέ δεν ξέρει. Εντυπωσιακό. Αυτά τα τερτύπια, τα παραθυράκια υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν πάντα στην Ελλάδα. Όσο υπάρχει Ελλάδα, θα υπάρχουν τα παραθυράκια, τέλος. Εγώ έχω δει κάτι. Οι έξυπνες λύσεις, παιδιά, είναι εύκολες για τον Έλληνα πολίτη. Με τα PDA πλέον που έχουν βάλει, σου φαίνονται παραγγελία ως απόδειξη και δεν σου φαίνονται απόδειξη μετά. Και ψαρώνεις όμως. Αναγράφει πάνω, ναι, γιατί το βλέπεις στο χαρτί και λες εντάξει, μπορεί και το βάζουν και στα κυπελάκια τα τσίγκινα που μπαίνουν όλες οι αποδείξεις. Μάλιστα. Για πάμε και στο δεύτερο θέμα, να πάμε στην Λάρισα. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο διαδίκτυο. Έχουμε επιστήσει την προσοχή στο διαδίκτυο, γιατί μέσω από την ανωνυμία που σου προσφέρει, πολλοί κόσμος μπορεί να εξαπατηθεί χωρίς καν να το πάρει πρέφα. Υπήρχε λοιπόν μια σπήρα με εγκέφαλο, μια 28χρονη από την Υπήκο Αλβανίας, οι οποίοι εξαπατούσαν κόσμο βάζοντας αγγελίες με ηλεκτρικές συσκευές, με ζώα, τα οποία ήταν υποτίθεται σε πολύ χαμηλή τιμή, προσέγγιζαν θύματα πελάτες,
τους ανάγκαζαν να βάλουν κάποια προκαταβολή και μετά εξαφανιζόντουσαν. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο τι αγοράζεται από το ίντερνετ, γιατί υπάρχουν και οι κομπογιανίτες. Εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική και ενδελεχή αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λάρισας 23 περιπτώσεις απάτης μέσω διαδικτύου που διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης σε περιοχή της Αθήνας με έντερμα σύλληψης του ανακριτή πρωτοδικών Αθηνών 28χρονη υπήκοος Αλβανίας. Σε βάρος της, καθώς και σε βάρος αγνώστου συνεργάτη της, σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη απάτη κατ' εξακολούθηση, διακεκριμένη πλασογραφία και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης μεταχρήσεως κατ' εξακολούθηση. Όπως προέκυψε από έρευνα, οι δράσεις από τον Οκτώβριο του 2012 έως και τον Οκτώβριο του 2015 προέβησαν συστηματικά στην διάπραξη τουλάχιστον 23 περιπτώσεων απάτης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ενώ από την παράνομη δραστηριότητά τους, εκτιμάται ότι αποκόμισαν πάνω από 70.000 ευρώ. Όσον αφορά τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι δράστες αναρτούσαν στο διαδίκτυο αγγελίες για την υποτιθέμενη πώληση ζώνη ή ηλεκτρονικών συσκευών σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές, προσελκύοντας έτσι ανυποψίαστους πολίτες από διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας με σκοπό την εξαπάτησή τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα για αληθινά, τους διαβεβαίωναν για την ακεραιότητα της αγοροπαλουσίας και τους έπειθαν να καταθέσουν διάφορα χρηματικά ποσά ως αντίτιμο ή προκαταβολή της συναλλαγής. Η κατάθεση των χρηματικών ποσών από τα θύματα πραγματοποιούνταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων, τους οποίους είχε ανοίξει 28χρονη σε διαφορετικά ονόματα με τη χρήση πλαστών εγγράφων. Επιπλέον, στην προσπάθειά της να διευκολύνει την παράνομη δράση της, η 28χρονη έκανε χρήση πλαστών εγγράφων με τα οποία μίσωνε κατοικίες, εξέδιδε αφημί, υπέβαλε ψευδείς φορολογικές δηλώσεις και ενεργοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις. Οι έρευνες για τυχόν συμμετοχή δραστών και σε άλλες παράνομες αξιόπινες πράξεις συνεχίζονται. Όπως καταλάβαμε λοιπόν, ο εγκέφαλος αυτής της πείρας, ή εγκέφαλος μάλλον, το είχε εξελίξει πάρα πολύ το πράγμα. Μέχρι και 2-3 αφημί. Είχε λογαριασμούς σε τράπεζες σε άλλα ονόματα, τους οποίους είχε καταφέρει να ταυτοποιήσει με πλαστά στοιχεία και πλαστά έγγραφα. Βλέπετε λοιπόν τι υπάρχει στον κόσμο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί κάποιοι υποφελούνται από την. Από το ανυποψίαστο που έχουμε μερικοί άνθρωποι, το να μπαίνουμε στο ίντερνετ, να βλέπουμε μια ωραία προσφορά, φτηνή, να μας κάνει εντύπωση, να πατάμε μέσα, να την παραγγέλνουμε, να δίνουμε την προκαταβολή και μετά να μένουμε με το στόμα ανοιχτό, γιατί πολύ απλά εκεί που στείλαμε τα λεφτά χάθηκαν και δεν θα τα ξαναπάρουμε ποτέ. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ακριβώς, και ιδιαίτερα παιδιά τώρα που το διαδίκτυο είναι ανεξέλεγκτο και δεν υπάρχει τρόπος ασφάλειας εισαγωγικά. Δεν καταλαβαίνεις από πού προέρχεται, από ποιον ψωνίζεις και γιατί ψωνίζεις. Και αν, επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμοι προβαίνουν σε διαδικτυακές συναλλαγές, διότι είναι πιο φτηνά, τα βρίσκουμε όντως πιο φτηνά από ό,τι στην αγορά, εγώ θα τους πρότεινα και θα τους συνιστούσα να επιφύλακτα να κάνουν αγορές με αντικαταβολή και όχι με προκαταβολές, παιδιά. Πολύ σωστό. Νομίζω ότι. Γιατί εντάξει, τώρα νομίζω ότι κάποιοι από εμάς θα σου λένε τώρα εντάξει, τι μας λέει τώρα αυτή. Γιατί υπάρχουν και καλά site και να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Site τα οποία είναι καλά, είναι πιστοποιημένα και ότι όντως θα έρθουν στο σπίτι σου έτσι βάζοντας και, μια προκαταβολή. Αλλά εγώ θα πρότεινα να ψωνίσουν με αντικαταβολή. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει η Κυριακή και νομίζω ότι με την αντικαταβολή έχει λίγο και τον εαυτό σου πιο ασφαλές, γιατί γνωρίζω ότι θα τα δώσει εκείνη τη στιγμή που θα το παραλάβεις. Οπότε δεν ελοχεύουν και τόσο μεγάλη κίνδυνη. Όντως είναι λίγο πιο ασφαλές, συμφωνούμε απόλυτα. Για πάμε και στο νούμερο 3. Μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα μαστροπών, ακούσε τώρα, το οποίο εξέδιδε 14χρονη κοπέλα. Κοπέλα η οποία είχε φύγει από το σπίτι, είχε παρατήσει το σχολείο, την έψαχνε η αστυνομία, είχε χαθεί από το σπίτι της. Την είχαν βρει λοιπόν αυτή η μαστροπή και την εξέδιδαν κανονικά, φίλες και φίλοι, επαμοιβή. Θα ακούσουμε και την αμοιβή στο ρεπορτάζ και μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτή την παιδική ψυχούλα να την τραυματίζεις με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο. Να πούμε ότι η Σπύρα έχει πέσει στα χέρια της αστυνομίας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπών είχε πέσει ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο υποχρεώνα να εκδίδεται έναντι αμοιβής. Το κορίτσι εντοπίστηκε να εκδίδεται σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, το οποίο λειτουργούσαν σαν οίκο ανοχής ένα 40χρονος και μια 50χρονη. Η 14χρονη που είχε εγκαταλείψει το σχολείο είχε φύγει από το σπίτι της και αναζητούνταν από την αστυνομία. Εντοπίστηκε μέσω γυμνών φωτογραφιών της που είχαν ανεβάσει η μαστροπή της στο Facebook, προκειμένου να διαφημίσουν το προϊόν τους. Ένας αστυνομικός προσποιήθηκε τον πελάτη προκειμένου να εισχωρήσει στο κύκλωμα και να προχωρήσει στην εξάρθρωσή του.
Στην αστυνομική επιχείρηση που οργάνωσαν το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών και το Τμήμα Ασφαλείας Ανολιουσίων, σε Καλλιθέα και Μεταξουργείο συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος και συγκεκριμένα 4 άνδρες ηλικίας 19, 40, 47 και 48 ετών, καθώς και 2 γυναίκες 23 και 50 ετών. Η 23χρονη συλληφθήσα ήταν αυτή που είχε φέρει σε επαφή την 14χρονη με τον 48χρονο μαστροπό, ενώ όπως αναφέρει η αστυνομία, της έδειχναν ταινίες ερωτικού περιεχομένου προκειμένου να διδαχθεί τι πρέπει να κάνει. Ο δε 47χρονος ήταν ο οδηγός που την μετέφερε στα προκαθορισμένα ραντεβού. Τα χρήματα που ζητούσαν οι μαστροποί για τις υπηρεσίες της ανήλικης άγγιζαν και τα 80 ευρώ την ώρα. Πλέον, το κορίτσι παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο, ενώ οι συλληφθέντες με την εισβάρος τους δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μαστροπία και σωματεμπορία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεψε στον τακτικό ανακριτή. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Και φυσικά αυτό που συγκλονίζει σε αυτή την υπόθεση δεν είναι ότι απλά βρήκαν ένα 14χρονο, μια 14χρονη ψυχή και την εξέδιδαν κανονικά στον κάθε άρρωστο που πήγαινε εκεί πέρα να κάνει αυτή τη δουλειά που πήγαινε να κάνει, αλλά τις έδειχναν και ταινίες ερωτικού περιεχομένου για να ανακτήσει πείρα. Προκειμένου το κορίτσι αυτό να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Γιατί πού να ξέρει ένα κορίτσι 14 χρονών, 14 χρονών, που ούτε καν στην εφηβεία μπήκε καλά-καλά, τι είναι αυτό που τη λένε να κάνει, έτσι, που την εξαναγκάζουν να κάνει. Τρομερό. Απίστευτο. Μπράβο στην αστυνομία που πραγματικά εξάρθρωσε αυτό το κύκλωμα. Και νομίζω ότι και πολλοί άργησαν. Διότι αυτό το κοριτσάκι 14 χρονών ούτε βιολογικά ανεπτυγμένο ήταν για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά να μην μιλήσουμε για το πόσο βαθιά τραυματίστηκε η ψυχή της αυτή τη στιγμή και το σώμα της με όλο αυτό το οποίο δέχτηκε. Είναι παιδιά, ο εξευτιλισμός του ανθρώπινου είδους, το βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Και λυπάμαι πάρα πολύ που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Και ειλικρινά ντροπιάζουν και εμάς και φυσικά αυτό το κοριτσάκι που πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορέσει να πορευτεί από εδώ και πέρα. Εύχομαι να το ξεπεράσει νομίζω γρήγορα. Κάποιες πληγές είναι και ανεπανόρθωτες. Ακριβώς. Όσο και να επέμβει ο παράγοντας ιατρική. Τώρα, παιδιά, από τα 14 σε βιάζουν, γιατί πραγματικά βιασμός είναι αυτός. Όταν ούτε εσύ πραγματικά δεν το θέλεις και είσαι 14 χρονών κοριτσάκι και να δέχεις αυτόν τον βιασμό, το λεκτικό, το σωματικό και τον κοινωνικό βιασμό ταυτόχρονα. Διότι θα βγεις στην κοινωνία αύριο μεθαύριο, σαν πολίτης αυτή η κοπέλα, και πραγματικά θα στιγματιστεί από αυτό το μικρό πράγμα. Και το οποίο ήταν τραγικό. Ίδια. Ναι. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι καταρχάς να πούμε ένα μπράβο στην ελληνική αστυνομία και εγώ με τη σειρά μου. Αυτό πιστεύω και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω είναι το πώς κάποιοι άνθρωποι, ναι, δέχομαι ότι κάποιος αυτό το κορίτσι το έβγαλε, έκανε αυτό το πράγμα εις βάρος προς αυτή τη κοπέλα που μπορεί να ήταν πάρα πολύ όμορφο το κοριτσάκι. Με ποιον τρόπο και με ποια λογική κάποιος άνθρωπος πήγαινε με αυτό το κοριτσάκι που έβλεπε ότι το εκδίδουνε, αντί να πάρει ο ίδιος τηλέφωνο την αστυνομία και να καταγγείλει αυτό το γεγονός. Ποιος άνθρωπος, αλλά πιστεύω παιδιά, ότι πόσο διεστραμμένος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος μπορεί για να κάνει κάτι τέτοιο. Μπορεί οι μαστροποί να λέγανε ότι το κορίτσι είναι 18 χρονών. Αν ήταν και ανεπτυγμένο, πολύ εύκολα κάποιος τώρα μπορούσε να το πιστέψει. Βέβαια, δεν νομίζω ότι η ευθύνη πάει στους εντός αγωγικών υποψήφιους πελάτες. Εγώ ευθύνη ρίχνω και σε αυτούς τους ανθρώπους, Γιάννη, γιατί μπορούσε αυτό το κοριτσάκι να είναι η κόρη του. Και να σου πω κάτι, 14 με 18 δεν έχει μεγάλη διαφορά, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που πάνε είναι πολύ μεγαλύτεροι ηλικιακά. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνει ένας γονιός με το παιδί του. Για τέτοιες ηλικιακές διαφορές μιλάμε. Απίστευτο, και νομίζω πραγματικά ότι είναι απάνθρωπο και από μεριά αυτών των ανθρώπων που κάναν κάτι τέτοιο και πληρώνουν αυτή την πράξη. Λοιπόν, για πάμε σε αυτό που σας έλεγα πριν που δεν με πιστεύατε. Εγώ σας το είπα ότι μπάνιο δεν θα κάνετε. Το είδα στο ίντερνετ. Όσο και να θέλετε, όσο και να μην το πιστεύετε. Εκτός αν αλλάξει, έχουμε δει και πολλές φορές προγνωστικά του καιρού. Καμιά φορά να μην ταυτοποιούμε. Αμάρε, Γιάννη, θέλεις να μας χαλάσεις την διάθεση. Μακάρι να είναι αυτό. Έξω, λοιπόν, και το Σαββατοκύριακο αυτό θα πάμε για ένα μπανάκι. Γιατί και εμείς, εν τω μεταξύ, το ερχόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Πολύ εξαρτάται από τι γίνεται με το καιρό. Κάψονα τώρα λέει μέχρι την Παρασκευή κάψονα και μετά λέει την Παρασκευή βροχέ το Σαββατοκύριακο. Μα τι πράγματα είναι αυτά, Θεέ μου, σε παρακαλώ. Στο κόκκινο από χθες και σήμερα η θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε κάποιες περιοχές και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Μακεδονία και στην Θράκη γενικά έθριωσα είναι ο καιρός. Τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά και ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις περιοδικά και αυξημένες στα δυτικά,
Κεντρικά και βόρεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Την Κυριακή, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με σποραδικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθρωσα είναι ο καιρός. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα, με έχεις κάνει λούτσα. Ό,τι και να γίνει, το Σαββατοκύριακο θα πάω για μπάνιο. Βρέχει, είτε δεν βρέχει. Νομίζω ήμουν σαφέστατο. Παιδιά, να σας πω κάτι, δεν θέλω να βρέξει. Καθόλου δεν θέλω να βρέξει, διότι νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο που ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος δεν πάρει από τις δουλειές του, είναι η ώρα για σιέστα, είναι η ώρα για, για ξεκούραση, για χαλάρωση. Κουστάρει παραλία, καφεδάκι και μπανάκι. Μη μας το χαλάσει τώρα, βρε παιδί μου κι εσύ. Πάντως, εγώ νομίζω, Κυριακή και Γιάννη, ότι ό,τι και να γίνει, περισσότεροι από εμάς θα εξηγηθούμε στις παραλίες, είτε βρέξει είτε όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι καλά, άμα ρίχνει που πουλί, να σα δω μετά να το ξεχυθείτε. Εγώ θα ξεχυθώ όπως εγώ θα πάω κάτω από τα σφυγγιά και θα σα ψάχνω πάντως. Εγώ δεν σε περιμένω, γιατί εγώ θα πάω παιδιά όπως και να έχει. Δεν με νοιάζει. Εγώ νομίζω ότι μόνο που θα δει τη θάλασσα θα ηρεμήσει όπου μου πει και να είναι. Τόσο μικρό και αυτό το καλοκαίρι που άμα σου βρέξει και 2-3 Σαββατοκύριακα μέσα στο καλοκαίρι, που είναι 2 μήνες στην ουσία. Πάει το καλοκαίρι. Πάει το καλοκαίρι. Τι, του χρόνου τώρα ξανά. Γεια σα. Μάλιστα, ωραία. Στο νούμερο 5. Πριν από λίγες μέρες μάθαμε ότι τελείωσε το Euro 2006 με την Πορτογαλία να κατακτά το πολύτιμο αυτό τρόπαιο του Euro μετά από πολλά χρόνια. Ωστόσο, ένας φίλος, ένας τύπος εκεί στη Ρωσία, φίλες και φίλοι, πόνταρε, λέει, όπως διαβάζετε εκεί κάτω, 2.750 ευρώ στο στοίχημα για να κερδίσει η Γαλλία. Στην κανονική διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα, το αποτέλεσμα ήταν 0-0, το οποίο πήγε στην παράταση. Ως εκ τούτου έχασε το στοίχημα τόσο φίλος, όλα καλά μέχρι εδώ. Ο μισός πλανήτης στοιχημάτισε για να χάσει ή να κερδίσει μια ομάδα. Το θέμα είναι ότι αυτός το πήρε τόσο κατάκαρδα, που αυτοκτόνησε, φίλες και φίλοι. Όσο απίστευτο και να σας φαίνεται, έχασε το στοίχημα και δεν άντεξε την απώλεια αυτή. Με αποτέλεσμα να αυτοκτονήσει, συγκλονίζει αυτή η περίπτωση. Μια δραματική ιστορία ήρθε στο φως λίγες ημέρες μετά το τέλος του Euro 2016. Ο Φιντέλ Νικητίν αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του αφού έχασε 2.750 ευρώ, τα οποία είχε ποντάρει στην κατάκτηση του τροπαίου από τη Γαλλία. Ο 27χρονος Ρώσος θεώρησε ότι ποντάροντας πριν από την έναρξη του τουρνουά στην κατάκτηση του τροπαίου από τη Γαλλία, θα είχε την δυνατότητα να ξεχρεώσει κάποια δάνεια που τον έπνιγαν. Πόνταρε λοιπόν το ποσό των 2.750 ευρώ στην κατάκτηση του τροπαίου από την Γαλλία, ελπίζοντας πως οι τρικολόρ θα επιβεβαίωναν τον τίτλο του φαβορή. Ωστόσο, η νίκη της Πορτογαλίας οδήγησε τον νικητή στην αυτοκτονία. Ο νεαρός, ο οποίος εργάζονταν ως πολιτής τηλεφώνων, έπεσε στις γραμμές ενός σιδηροδρομικού σταθμού, περιμένοντας το πρώτο τρένο να το χτυπήσει. Η μαρτυρία του μηχανοδηγού, μάλιστα, ήταν συγκλονιστική. Αφού είπε πως τον προειδοποίησε με την κόρνα από πολύ μακριά, αλλά ο νικητήν δεν κουνήθηκε καν. Ο νικητήν άφησε μάλιστα ένα μήνυμα προς τους φίλους του στο Facebook, γράφοντας «Σας ευχαριστώ και συγχωρέστε με». Απίστευτο περιστατικό, πολύ λυπηρό. Έλα, και νομίζω παιδιά, πολύ επιπόλαιο ένας άνθρωπος τώρα τόσο νέος να θέσει και να βάλει τέλος στη ζωή του, μόνο και μόνο επειδή έχασε ένα στοίχημα. Ζωή είναι, λεφτά είναι. Την υγειά σου να έχεις που λέμε και θα τα ξαναβρεις. Αλλά υπάρχουν και αυτά. Τίποτα, παιδιά. Νομίζω ότι τα τυχερά παιχνίδια γράφουν ξεκάθαρα με πολύ μικρά γράμματα. Αλλά αυτό πρέπει να τονιστεί, νομίζω. Ότι η υπερβολική χρήση αυτών των παιχνιδιών μπορεί να προκαλέσει μέχρι και εθισμό. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο που πραγματικά έχασε τη ζωή του τόσο άδοξα, πραγματικά αυτοκτονώντας, διότι έχασε 2.850 ευρώ. Μπορεί ενδεχομένως να ήταν τα τελευταία του χρήματα. Δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί ενδεχομένως να ήταν και μια διαταραγμένη προσωπικότητα για να οδηγήσει τον εαυτό του τόσο βία στο θάνατο. Αλλά πραγματικά λυπάμαι, αλλά από τη μία χαίρομαι, διότι όταν παίρνουν διάσταση τόσο τραγικές ειδήσεις, και φαντάζομαι ότι αυτή η είδηση θα έχει συγκλονίσει όλη την παγκόσμια κοινότητα, όποιος και να την ακούσει. Μπορεί παιδιά κάποια άτομα μέσα από τον τζόγο, ο οποίος πραγματικά για μένα θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Είναι θυσμός. Είναι θυσμός. Νομίζω ότι δίνει και πάρα πολύ καλά παραδείγματα σε ανθρώπους, οι οποίοι παιδιά ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το τζόγο και με τα τυχερά παιχνίδια και με τα στοιχήματα που όλοι ξέρουμε. Και να δείτε πραγματικά ποια μπορεί να είναι η κατάληξη ενός ανθρώπου, ο οποίος έπαιξε έτσι απλά ένα στοίχημα. Τα τυχερά παίγνια είναι πιο εθιστικά και πιο ισχυρά
και σε καταστρέφουν πολύ πιο εύκολα ακόμα και από τα ναρκωτικά. Αυτό εξυπακούεται. Είναι τόσο ζωτική σημασία και θέλει τόσο πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι κάτι πολύ ευαίσθητο. Και προσέξτε, ενώ τα ναρκωτικά τα έχουμε τελείως ενοχοποιημένα και καλά κάνουμε, εννοείται, δεν το συζητάμε. Είτε σκοτώνουν που κόσμο. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Παιδιά, βλέπω 16χρονα και 15χρονα και 13χρονα παιδάκια. Περάσατε στα προποτζίδικα της γειτονιάς σας. Χαμός γίνεται. Με μικρά παιδιά να μου παίζουν διάφορα παιχνίδια μέσα στο προποτζίδικο. Δηλαδή που απαγορεύεται έτσι. Δεν υπάρχει καν κανένας έλεγχος. Αυτό το παιδάκι λοιπόν που θα πάρει το χαρτζιλίκι του και θα πάει και θα γλυκαθεί και θα κερδίσει μια φορά. Τώρα το έχει πάρει κάτι φορά, άντε μετά να το επιστρέψει πίσω. Και κανονικά έχει περιορισμοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν περιορισμοί. Όπως είπε η Κυριακή στις διαφημίσεις, από κάτω με πολύ μικρά γράμματα που δεν τα βλέπει η ανθρώπινο μάτι, απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18. Και όχι μόνο αυτό. Έλεγχοι γίνονται. Και συχνά ανακυκλώνουν ότι η συχνή χρήση αυτών των τυχερών παιχνιδιών προκαλεί εφισμό. Βάλτε τα με μεγάλα γράμματα. Πάντως, κανονικά απαγορεύεται. Κάντε μια καμπάνια σε ανθρώπους οι οποίοι, όπως αυτός ο πραγματικά ο άδικος κύριος που πήγε τόσο άδικα. Βάλτε, δηλαδή πραγματικά. Κάτι μια καμπάνια έτσι ώστε να καταλάβουμε όλοι το πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε και να παίζουμε συντηρητικά, θα λέγαμε, αυτά τα παιχνίδια. Εγώ αυτό που ξέρω πάντως, παιδιά, είναι άδικο για αυτό το παιδί, γιατί μιλάμε για ένα παιδί νέο. Ήταν πάνω στο άγνωστο στις ηλικίες του, όπου θα μπορούσε να βγάλει άλλα χρήματα. Νομίζω ότι ήταν το πιο άσχημο τέλος που μπορούσε να βάλει στη ζωή του σε αυτή τη φάση. Γιατί μπορεί να έχασε αυτό το ποσό, αλλά ήταν πολύ μικρός για να μπορέσει να ξαναδουλέψει και να βγάλει πολλά περισσότερα από αυτά που έχασε. Είναι δυσάρεστο και συλληπιτήρια στην δικιά του οικογένεια. Δυστυχώς όμως δεν γυρνάει πίσω. Εν τω μεταξύ, τώρα στο νούμερο 6. Πάμε στην Ιταλία, φίλες και φίλοι. Έχετε ακούσει και την Ιταλική μαφία. Ναι. Νομίζω έχουμε δει και την ταινία Ο Νονός. Godfather. Godfather. Yes. Να πεις αυτή την ταινία, αυτή η οικογένεια που είναι μαφία. Με τον ένα και μοναδικό Αλπατσίνο. Και σεβόμαστε τον αρχιμαφιόζο της οικογένειας. Και μηνύματα απειλητικά ο ένας τον άλλον και επιστολές. Ωραίες ταινίες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά να μένεις στις ταινίες. Αλλά πάμε και στην πραγματικότητα, γιατί εκτός από τις ταινίες υπάρχουν και πραγματικοί μαφιόζοι στην Ιταλία. Πέθανε λοιπόν ο Δον Κορλεόνε της Κόζα Νόστρα στην φυλακή, φίλες και φίλοι, από καρκίνο. Το όνομά του το ακριβές δεν το θυμάμαι, το λέμε και στο ρεπορτάζ. Έφυγε σε ηλικία πάνω από 88, ένας από τους μεγαλύτερους μαφιόζους της Ιταλικής μαφίας. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε στην νοσοκομιακή πτέρυγα των φυλακών του Μιλάνου, Σαν Βιτόρε, ο πρώην αρχηγός της μαφίας της Σικελίας, Μπερνάρντο Προβετσάνο, που είχε συλληφθεί το 2006. Ο Προβετσάνο είχε διαγνωστεί με καρκίνο στην ουροδόχο κίστη και υποβαλλόντας σε θεραπεία. Γεννημένος στο χωριό Κορλεόνε της Σικελίας στις 31 Ιανουαρίου του 1933, διέπραξε την πρώτη του δολοφονία το 1963, έτος κατά το οποίο άρχισε και η φυγοδικία του. Στην δεκαετία του 1980, μαζί με τον Δον Τωτό Ριίνια, είχε αποφασίσει την έναρξη αιματηρού ενδομαφιόζικου πολέμου με στόχο τον έλεγχο ολόκληρης εγκληματικής οργάνωσης της Κόζα Νόστρα. Μετά την σύλληψη του Ριίνα το 1993, ο Προβετσάνο αποφάσισε να περιορίσει τις θεματικές επιθέσεις κατά του Ιταλικού κράτους, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει όλο τον παράνομο μηχανισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων της μαφίας. Όμως η μοίρα δεν του τα έφερε όπως ήθελε. Συνελήφθη στις 11 Απριλίου του 2006 από τις αστυνομικές δυνάμεις του Παλέρμο της πρωτεύουσας της Σικελίας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε σε αγρικία κοντά στο χωριό στο οποίο είχε γεννηθεί και επικοινωνούσε με τους άνδρες της Κόζα Νόστρα με σύντομα γραπτά μηνύματα, γνωστά και ως Πιτσίνι. Αυτά έχουν οι ζωές και ανθρώπους των μαφιόζων. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι και ο καλύτερος και μια ζωή ζουν κυνηγημένοι. Και φυσικά η Ιταλική μαφία νομίζω είναι από τις ισχυρότερες που υπάρχουν παγκόσμια μετά την Ρώση, και αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, πάμε και στο νούμερο 7. Πάμε να δούμε έναν κάμεραμαν. Αντώνη, πολύ δείξε μεγάλη προσοχή εδώ πέρα. Το λέω στον δικό μας τον κάμεραμαν, γιατί καμιά φορά αυτή η δουλειά είναι και λίγο επικίνδυνη. Και τι εννοώ επικίνδυνη? Δείτε το ρεπορτάζ. Δείτε την απίστευτη γκάφα του κάμεραμαν, ο οποίος θέλησε να περάσει μπροστά από μια Lamborghini Aventador τη στιγμή της εκκίνησης. Ο κάμεραμαν παραλίγο να βιντεοσκοπήσει το τελευταίο του πλάνο, αφού είχε την φαϊνή ιδέα την στιγμή της εκκίνησης να περάσει μπροστά από το τέρας των 750 ύπων που μόλις σε 2,9 δευτερόλεπτα πιάνει τα 100 χιλιόμετρα. Call 6.
όντως παραλίγο να τραβήξει το τελευταίο του πλάνο. Αλλά εντάξει, στάθηκε τυχερός. Θα τραβήξει και άλλα πλάνα. Εμένα μου έκανε εντύπωση πόσο χαλαρός και λέτε την καθόλου τη διάρκεια. Ακούει την εκκίνηση, για εκείνη ώρα πάει να περάσει. Έχει και πήρε και αυτό το ρίσκο το δοκιμάσιο. Είναι ο ορισμός του Αρτσούμπαλου, νομίζω. Εν τω μεταξύ, στο νούμερο 8 πάμε να δούμε την επιδεικτική αδιαφορία ενός ανθρώπου, ο οποίος είχε κατάστημα εκεί στην Αμερική, σε μια ληστεία που του έγινε. Ενώ πάει λοιπόν ο ληστής με το όπλο στο κρόταφο να το σημαδεύει, ο καταστηματάρχης όχι απλά φοβάται, τον αδιαφορεί τον τελείως και εξυπηρετεί και τους πελάτες του. Νομίζω δεν υπάρχει αυτό, το έχουμε ξαναδεί. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Μπροστά στον κουκουλοφόρο και το όπλο του, ο εστιατόρας απαντά με επιδεικτική αδιαφορία. Δεν κάνει σπασμωδικές κινήσεις, διατηρεί την ψυχραιμία του, εξυπηρετώντας μάλιστα και τους πελάτες του, που μεταξύ απορίας και τρόμου παίρνουν το γεύμα τους και φεύγουν. Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το περιστατικό σε ένα κεπαμτζίδικο στην πόλη Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας τον περασμένο Μάιο. Και το υλικό δόθηκε στη δημοσιότητα σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ο δράστης. Όμως η απρόσμενη αντίδραση του ιδιοκτήτη το έκανε viral. Οι δημοσιογράφοι έσπευσαν στο Σαΐντ Αχμέντ για να τον ρωτήσουν πώς κατάφερε να μην πανικοβληθεί. Ήμουν τυχερός, λέει εκείνος, προσθέτοντας πως ενστικτοδός αυτό σκέφτηκε να κάνει, χωρίς ηρωισμούς, απλώς κατάφερε να ελέγξει την αντίδρασή του και να επιδείξει ολίμπια ψυχραιμία για το καλό το δικό του και των πελατών του. Δεν σας συνιστούμε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, επειδή δεν παίζουμε αυτά τα πράγματα, καλό είναι να κάνουμε ό,τι μας πει αυτός ο άνθρωπος και έπειτα αμέσως να καλέσουμε την αστυνομία από το να δείξουμε επιδεικτική αδιαφορία και να τον τσατίσει τον άλλον που είναι ήδη στα χαμένα και να μην ανάψει κιόλας. Ήθελε να ψωνίσει κεμπάπι σουβλάκι και αυτός πολύ. Γιατί έφυγε τόσο. Δεν είμαι και αυτός σίγουρος για τη ληστεία που θέλει να κάνει. Ακούστε τις προάλλες πριν από 2 χρόνια μια ληστεία η οποία είχε συμβεί στη Θεσσαλονίκη και με σόκαρε. Για πες. 2 ληστές. Δηλαδή αυτό που δεν έχει ξαναγίνει. Από Έλληνες ληστές, έτσι, πες, όχι από ό,τι να είναι. Α, το έχω ακούσει. Μπήκανε ρε παιδιά στο σουβλατζίδικο, να κλέψουν σουβλατζίδικο με τα όπλα, παίρνουν τα λεφτά και σαν να μην έφτανε αυτό, υποχρεώσανε τον άνθρωπο να του βάλει και τα σουβλάκια εκεί, ό,τι είχε να κλείξει. Και πήραν και τα σουβλάκια του ανθρώπου, δηλαδή κλέψανε και τα σουβλάκια του. Ενιστικοί θα φύγουν, Γιάννη. Πάντως, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση... Μυστικό αρκούδι δεν πιστεύει, Γιάννη μου, έτσι πάει πλέον. Άμα δείτε ο κύριος, μπράβο του που ήταν ψύχρεμος και έδειξε αδιαφορία, γιατί και ο άλλος έκαναν ενόχλη τους δουλειά του και σκόθηκε και έφυγε, δεν ήταν κάτι. Δηλαδή, είπε και μήπως και πώς πήγε να ψωνίσει και πλέον μπερδεύτηκε, είτε ήταν για το παρακάτω κατάστημα. Πελάτη με όπλο, πελάτης με όπλο. Τι πιο καθημερινό. Λοιπόν, άμα δεν στην Αμερική, το σκέφτεσαι. Καλά, εκεί τα πράγματα με την προφορία είναι άστα να πάνε. Στο νούμερο 9, για να έρθουμε και στα δικά μας εδώ στην Αλεξανδρούπολη, εξαρθρώθηκαν 2 οργανώσεις διακίνησης μεταναστών και συνελήφθηκε ένας αστυνομικός μεταξύ των συνηθέντων. Για να δούμε τι έγινε. Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που εξελίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, τον Εύρο και την Αττική, είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση 2 πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεταναστών και την πρόωθησή τους στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας. Η εξιχνίαση των υποθέσεων επετεύχθη έπειτα από πολύμινη έρευνα αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, ενώ στο επιχειρησιακό σκέλος συνέδραμαν η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και η Διευθύνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης και η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα, μεταξύ των οποίων 53χρονος ημεδαπός και 27χρονος ομογενής, επικεφαλής των 2 οργανώσεων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, προώθησης στο εσωτερικό της χώρας παράτυπων μεταναστών, εκ κερδοσκοπίας πρατώμενη και από την οποία προέκυψε κίνδυνο ζωής, παράνομης διευκόλυνσης εισόδου στη χώρα σε παράτυπους μετανάστες και διευκόλυνσης εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Αναλυτικότερα, για την πρώτη οργάνωση ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν 22 άτομα και συγκεκριμένα 14 ημεδαποί, μεταξύ των οποίων ο 53χρονος επικεφαλής, 3 ομογενείς και 5 αλλοδαποί. Για τη δεύτερη οργάνωση ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν 3 ημεδαποί, 2 ομογενείς, μεταξύ των οποίων ο 27χρονος εγκέφαλος και 2 αλλοδαποί. Τα μέλη των οργανώσεων παραλάμβαναν από σημείο του νομού Εύρου τους παράτυπους μετανάστες και ακολούθως τους μετέφεραν είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. Σε όλες τις διακινήσεις χρησιμοποιούσαν οχήματα προπομπούς προκειμένου να παρέχουν ενημέρωση στα οχήματα μεταφοράς για την παρουσία αστυνομικών περιπολιών και μπλόκων. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της πρώτης οργάνωσης πραγματοποίησαν τουλάχιστον 23 διακινήσεις περίπου 400 αλλοδαπών από το Δεκέμβριο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2016, ενώ τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης ενέχονται σε τουλάχιστον
16 λαθροδιακινήσεις περίπου 200 αλλοδαπών από το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους μέχρι το Μάιο του 2016. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της πρώτης οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 320.000 ευρώ, ενώ τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης προσπορίστηκαν παράνομο χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 360.000 ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνεται και ένας αστιφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία του Εύρου, για τον οποίο διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε μία λαθροδιακίνηση ως προπομπού, καθώς επίσης παρήχε ουσιώδεις πληροφορίες στον αρχηγό της οργάνωσης σχετικά με την επιχειρησιακή δράση των αστυνομικών δυνάμεων της περιοχής που υπηρετεί. Με απόφαση του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα και παράλληλα διατάχθηκε σε βάρος του η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φορτηγά οχήματα, στο ένα εκ των οποίων είχε κατασκευαστεί ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη για τη μεταφορά παράτυπων αλλοδαπών, 8 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 3 ταξί και 5 γιοταχή, το χρηματικό ποσό των 6.600 ευρώ, πλήθος κινητών τηλεφώνων και ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ οι έρευνες για τον προσδιορισμό της έκτασης της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζονται. Μπράβο στην ελληνική αστυνομία που κατάφερε να εξαρθρώσει δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες όπως ακούσαμε μεταφέρανε πάνω από 400 μετανάστες, και φυσικά τα οικονομικά ωφέλη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων ήταν τεράστια, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ του Θανάση Σολάκη. Πάνω από 300 και φεύγα χιλιάρικα. Φανταστείτε λίγο τα ποσά, πόσο 600.000 ευρώ, άμα τα ευρωλογήσουμε. Είχαν βάλει και ταξί, είχαν βάλει και ούτως ώστε να είναι υπεράνω υποψίας και να μπορούν να κάνουν ανενόχλητη τη δουλειά τους. Μπράβο στην ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Πάμε να δούμε τι γίνεται, τι λένε οι πολίτες της Κομωτινής σχετικά με τις θερινές εκπτώσεις που άρχισαν πριν από λίγες μέρες. Η περίοδος θερινών εκπτώσεων έχει ήδη ξεκινήσει και παρά τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού, πλήθος Κομωτινέων βγήκαν στα καταστήματα της πόλης και ψώνισαν εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις. Αρκετοί από τους ερωτηθέντες είπαν ότι θα προβούν σε κάποια αγορά, εστιάζοντας τα είδη ένδυσης και υπόδησης, ενώ ερωτώμενοι αν είναι ευχαριστημένοι από τις τιμές και τα ποσοστά των εκπτώσεων, δήλωσαν ικανοποιημένοι. Θα ψωνίσω, ναι. Τι είδη θα προτιμήσεις? Ρούχα. Ρούχα? Ναι. Οι τιμές εδώ στην πόλη καλές? Μια χαρά, ναι. Θα ψωνίσουμε, ναι. Τι είδη θα προτιμήσετε? Ρούχα. Οι αγορές εδώ, οι τιμές εδώ στην πόλη, πώς σας φαίνονται? Είμαστε εδώ μόνο μία μέρα, αλλά τις βλέπω μια χαρά τις τιμές. Λιγάκι ψωνίσαμε από εδώ. Ήδη προτιμήσατε? Ένδυση. Κάποια πράγματα που ήθελα να πάρω, περίμενα να τα πάρω, η αλήθεια είναι, ναι. Όπως και όλοι νομίζω. Όχι. Βλέπω προς το παρόν. Οι τιμές πώς σας φαίνονται όμως, πούμε? Λογικές. Αν και αρκετοί δήλωσαν ότι πρώτα θα κάνουν έρευνα αγορά, σημαντικό ποσοστό ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν θα προχωρήσει σε κάποια αγορά, καθώς τα χρήματά τους είναι περιορισμένα. Δεν ψωνίζουμε, ήρθαμε να δούμε. Εσείς θα ψωνίσετε στις εκπτώσεις? Όχι. Πιθανόν. Έτσι και έτσι. Λίγα χρήματα? Πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Τουλάχιστον οι τιμές στην πόλη είναι καλές, τι λέτε? Όχι ακόμη. Όχι. Στο τέλος κάνουν τις τιμές τώρα. Μάλιστα. Οι περισσότεροι, όπως είδαμε, ή δεν ψωνίσανε ή ψωνίσανε ρούχα γενικότερα. Αυτό μας έλειπε μάλλον, ρούχα περισσότερο. Είναι αυτά που έχουμε ανάγκη, Γιάννη, όλο το χειμώνα νομίζω. Γι' αυτό επιλέγουμε από τώρα τα ρούχα, γιατί τώρα βγαίνουν τα χειμερινά εκπτώσεις. Ακριβώς. Και βγαίνουν στη μισή τιμή και παρακάτω και 70% έκπτωση της τάξης, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να τα ψωνίσουν. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε γρήγορα, σε ένα διαλυματάκι, σε ένα πολύ γρήγορο διαλυματάκι, και να επιστρέψουμε πολύ σύντομα, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Νιώσω το φιλί για το κορμί μου. Μη γυρίσεις ξανά, η πόρτα αυτή θα είναι κλειστή. Μη γυρίσεις ξανά στο ρεό, γιατί έχω πια πληγωθεί. Μη γυρίσεις ξανά, τα μένω χαρτί δική μου καρδιά. Μη γυρίσεις ξανά στο ρεό, γιατί είναι πλέον αργά. Έχω αλλάξει μαγιά μου, γιατί δεν το πιστεύεις. Και έχω δικαίωμα, συγγνώμη να σου πω. Πρέπει να σου αρέσουν πολύ τα house. Πάρα πολύ. Τα lounge έτσι λίγο. Δώστε μου εμένα πίστα, καψούρα, έτσι ωραία πράγματα. Καψούρα, καψούρα, τα house είπε. Πού κολλάει η πίστα με τα house? Αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα παλιά, δηλαδή Θοδωρίδου, παλιά, Βύση, παλιά. Τα παλιά της τραγούδια του 90, που δεν ζούσα. Βανδύ, παλιά. Τα λατρεύω, ρε παιδί μου. Πριν φύγεις τότε κάτι σου θα φύγει. Γεια σου, Λεκοντρόλ! Μη γυρίζεις ξανά, η πόρτα αυτή θα είναι κλειστή. Μη γυρίζεις ξανά, στο
τραγουδήσαμε όλο το CD της Νατάσας Θεοδωρίδου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο της showbiz. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την Σύση Χριστίδου αφού πρώτα πέσει το πολύ ωραίο σπορ που έχουμε μαζί σας. Ωραία, έχουμε εδώ μια ψηλοδιαφωνία για το τι γίνεται με τη Σύση Χριστίδου, η οποία έγινε μια αποκάλυψη βασικά τη Σύση Χριστίδου. Ότι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι η Σύση Χριστίδου. Η Σύση όμως επίσης πρέπει να σου πω. Πρέπει να σου πω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το. Πιστεύω ότι είναι πολύ φιλικό το κορμί της. Επίσης η Σύση, δίνω τώρα tips, με τον ίδιο διατροφολόγο της Έλλης Κοκκίνου, είναι 23 κιλά κάτω. 23 κιλά σε 42 μέρες. Πάρα πολλά. Όχι, σε 2 μέρες. 1,5 μήνα δηλαδή. Αγνώριστη. Την κοίταγα και την γύρναγα σβούρες για να καταλάβω ότι είναι η Σύση. Επόμενη σικ μάνα και αυτή, Βίκυ Καγιά. Κοίτα. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Τόσο ήταν, ρε παιδί μου, για να χάσει 23 κιλά και να είναι πάλι έτσι, δηλαδή πόσο ήταν. Γιατί ήταν πάρα πολύ. Συγγνώμη, δεν λέω κάτι, δεν είμαι ρατσιστής. Απλά απορώ δηλαδή. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι αλήθεια τώρα ή αυτό έκανα ρετουσάρισμα τώρα και μας κοροϊδεύει. Εγώ πάλι πιστεύω ότι θα είναι και λίγο ρετούς. Δεν υπάρχει σε περιοδικό που, να μην έχουμε που δεν έχουμε δει διάσημες στις showbiz να είναι ρετουσαρισμένες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχει κύτταρη τη θέση της Χριστίδου 23 κιλά μετά που έχασε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ή να έχει μια αλφα χαλάρωση. Τάγα σε 42 μέρες 23 κιλά, αλλά φαντάζομαι, ευερπαιδί μου, ότι το σώμα χαλαρώνει. Θέλει και την κατάλληλη σύσφυξη και την κατάλληλη γυμναστική για να γίνει τέλειο. Τώρα αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι φανταστικό. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ το πόδι της είναι έτσι. Ο γενικά όμως πάντα έχει μια προδιάθεση στο να παίρνει κιλά η Σύση Χριστίδου. Πάντα είχε σκαμπανεβάσματα. Παιδιά, μια ζωή τη θυμόμασταν να χάνει να δυνατίζει. Να χάνει να. Συγγνώμη, να χάνει να παίρνει. Να χάνει να παίρνει. Ειδικά μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη, νομίζω. Είχε πάρει παιδιά 40 κιλά. Στην εγκυμοσύνη είχε πάρει 40 κιλά. Δηλαδή, στην πρώτη είχε πάρει τόσα, στην δεύτερη είχε πάρει 25, είχε πέντε, είχε πάρει λιγότερα. Πάντως, παιδιά, όπως και να έχει, πάντα έχει την προδιάθεση. Εγώ πιστεύω όμως ότι καλά κάνουν οι γυναίκες να φροντίζουν τον εαυτό τους. Η Σύση νομίζω ότι είναι πολύ νέο κορίτσι και έχει τόσο ωραίο πρόσωπο. Και θα ήταν κρίμα τώρα να είχε 23 κιλά συν. Είναι και ψηλή γυναίκα, είναι ωραία, δηλαδή τη πάει το αδύνατο. Ίσως γι' αυτό δεν τη φαίνονταν και τα κιλά, ακόμα και τα 23 τα παραπανήσια κιλά που είχε. Ναι. Λόγω του ότι είναι πολύ ψηλή γυναίκα, έτσι, elegant που λένε, δεν τη φαίνονταν πάρα πολύ. Μάλλον τα παίρνει ομοιόμορφα. Εγώ πήγα θυμάμαι και με τα μπρατσάκια τα είχε και στην κοιλιά τα είχε. Με το που αδυνάτησε όμως, οι γωνίες στο πρόσωπό του κατευθείαν φάνηκαν. Δηλαδή η Σύση Χριστίδου έχει τόσο ωραίο πρόσωπο που με τα κιλά έρχεται και στρογγυλεύει. Εγώ αυτό που σας έλεγα και πριν είναι εδώ πέρα, βλέπουμε τη Σύση Χριστίδου που έχει κάνει μια φωτογράφηση σε ένα περιοδικό. Παιδιά, δεν ξέρετε τι χαμός έχει γίνει με αυτή τη φωτογραφία και το ρετούς που έχει πέσει από τη Σύση Χριστίδου. Αντώνη, εδώ πέρα είμαι. Δείτε λίγο, εδώ. Από τον αφαλό τη. Καλά, κάτσε τώρα. Αυτή είναι η Σύση Χριστίδου, τώρα μας κοροϊδεύει. Κι όμως έχει φάει. Α, δεν το πιστεύω, όχι, ρε παιδιά. Έχει φάει πάρα πολύ ρετούς, το λένε όλοι. Εσύ πάντως το like της έκανε. Την έχουν κατακράξει όλοι. Καρδούλα την έδωσε. Εγώ αγαπώ τη Σύση Χριστίδου, πατάω παντού. Και στη νέα τη συλλογή που βγάζει με ρούχα, φαίνεται ότι είναι φοβερά δυνατισμένη. Άμα δει, έχει εξαφανιστεί ο αφαλό τη. Όποιο θέλει από εσά τη θεατή μου να μπει και να τη δει, θα μπει στο Instagram, στο Σύση Χριστίδου. Που έχει το προσωπικό της λοιπόν λογαριασμό, θα καταλάβετε και μόνοι σας ότι είναι ξεκάθαρα ρετουσαρισμένο. Ο αφαλός της είναι δεν υπάρχει το κορμί της, έχει κάνει έτσι μία κύλη, θα το καταλάβετε. Άρα μάλλον είναι φανερά δυνατισμένη. Αυτός που έκανε το μοντάζ και το ρετουσάρισμα θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Είναι φανερά δυνατισμένη. Είναι πρόχειρη δουλειά τελείως. Αλλά είναι υπερβολή, δείτε την εδώ πέρα, εύχομαι τους χάρη στα κανονικά της. Νομίζω ότι φαίνεται καμία ότι δεν σχέση. Είναι τόσο αδύνατη. Καμία σχέση, απολύτως. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται και στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Ξέρεις, είναι να έρχεται καλεσμένος, να σου βγάζει είδηση και εσύ να μην το παίρνεις χαμπάρι. Μα γίνεται αυτό. Ναι, γίνεται. Πού? Στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Φίλος μου, ατέλειωτα χρόνια, ο υπέροχος Μάριος Αθανασίου, επιτέλους, τον άμαστε! Αυτό πόσες φορές το συζήσει, χειροκρότημα είσοδος. Σαν ψέμα μου φαίνεται, σαν ψέμα. Νίκος, Χριστίνα, Παναγιώτης και η φίλη Δόντα. Και σε τηλεφόρησα. Ο Παναγιώτης στο καρπούζι. Στο καρπουζάκι. Είναι σε. Χαιρετίσματα έχετε από τον κύριο Θωμόπουλο. Ένα, δύο. Α, ένα, δύο. Εσύ όχι ακόμα. Γιατί μου είπε, απλά φιλιά μου είπε. Ενώ εδώ υπάρχουν χαιρετίσματα, υπάρχει απέστηνση. Τι είναι έτσι. Αν έχετε κάνει δύο ζήτη, κύριο Θωμόπουλο. Όχι, ξέρεις, σε προορίζει για ηθοποιό. Δεν ξέρω.
Ωραία, θα το ψάξουμε να το βρούμε. Λοιπόν, σου πήγαινε, πώς είστε. Πάντα σε κάθε ωραία γυναίκα ο Βασίλης θέλει φιλιά και χαιρετίσματα. Ναι, αλλά να πω κάτι τώρα. Έχεις παράπονο. Όχι, δεν έχω παράπονο. Όταν όμως ήθελε το τηλέφωνο της μητριάς μου, της Μαρίας, που την ήθελε για την πολυκατοικία τότε, εμένα πήρε τηλέφωνο και το ζήτησε. Ωραία, όχι χαιρετίσματα σε σένα, χαιρετίσματα σε σένα λοιπόν. Βρε Βασίλη. Βασίλη, από την πύλη ορίστε σε θηρίο. Ναι, και αγχώθηκα λίγο. Σου διακόψαμε δηλαδή τις διακοπές, τις παράτησες. Όχι, όχι. Έκανα ένα λάθος εγώ στον υπολογισμό μου. Αυτό και αυτό αγχώθηκα χθες, αλλά είμαστε και είμαστε εδώ, είμαστε καλά. Τα κατάφερες. Χαιρόμαστε. Νόμαστε λοιπόν. Νόμαστε. Ξέρετε τι έκανα στην Πύλο. Τι. Βαφτίσαμε το κοριτσάκι μας. Αλήθεια. Να σου ζήσει, αγάπη μου. Να μας ζήσει η Εύα. Να μας ζήσει το Ευάκι, να μας ζήσει. Ναι. Ευαγγελία. Εγώ θα πω την ευχή που πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ευχή που μπορείς να δώσεις σε ένα μωρό, σε ένα παιδάκι, να είναι γερή και να είναι τυχερή. Ναι. Δεν είναι το πιο ωραίο. Άμα έχει υγεία και άμα έχει τύχη και είναι καλό τύχη σε ό,τι κάνει, πιστεύω ότι με τους γονείς που έχει και τον τρόπο που θα τη μεγαλώσετε, νομίζω πως χτύπα ξύλο, όλα θα πάνε καλά. Ναι, όχι, καλύτερη ευχή είναι. Δεν είναι. Καλύτερη ευχή είναι. Υγεία και τύχη. Πότε έκανε παιδάκι, πότε το βάφτισε, πότε παντρεύτηκε ξανά, τι έγινε ρε παιδιά, έχω χάσει την μπάλα. Και εγώ παιδιά έχω χάσει την μπάλα αλήθεια και... Λοιπόν, μπορείτε να τη βρείτε. Και έχει ένα παιδί με τη Σολομού. Ναι, να και έχει ένα παιδί με τη Σολομού, ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Τσολομού. Η οποία Σολομού είναι τώρα με τον... Με τον Μουζουράκη. Ναι, τι λες, τον πάμε το Μουζουράκι. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι, είναι τόσο ωραίος άντρας ο Μάριος Αθανασίου. Μένω, μου άρεσε πάρα πολύ. Τον είχαμε ερωτευτεί όλοι σαν δάσκαλο, θα βρει το δασκαλό σου στον Αντένα που έπαιζε από τα πρώτα του βήματα, θα λέγαμε. Αλλά πολύ ωραίος άντρας είναι και να το ζήσει και η κορούλα του, να πούμε. Στην Πύλο, στην Τύλο είπε, ή σε ποιο είπε. Έχουμε και πολλά νησιά εδώ στην Ελλάδα τώρα. Πάντως πηγαίνω από κάτι. Εγώ έκατσα λίγο στο γεγονός ότι η γυναίκα του η τωρινή δεν στέλνει χαιρετίσματα στην Ναταλία Γερμανού. Υπάρχει κάποια κόντρα ανάμεσα στην Ναταλία Γερμανού και στη νέα σύντροφο του Αθανασίου. Έγινε κάτι. Λες να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί λέει έχει χαιρετίσματα εσείς οι δύο, εσύ η Ναταλία όχι. Λέει η Ναταλία εγώ γιατί όχι. Λέει αφού εμένα πήρε τηλέφωνο τον ήθελε να νοικιάσει ένα σπίτι στη μητριά μου τη Μαρία. Μήπως αυτό ήταν που δεν καταλάβανε ότι υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στη γυναίκα του και στην Ναταλία Γερμανού. Ναι, όντως να στείλει τώρα αποκλειστικά χαιρετίσματα σε όλους τους υπόλοιπους πλην της Ναταλίας. Μήπως υπάρχει μια κόντρα ανάμεσά τους. Δεν ξέρω. Ήταν και λίγο αμήχανος ο Αθανασίου όταν έγινε όλο αυτό. Λάθος υπολογισμός, αλλά εδώ πέρα είμαστε να είμαστε. Δεν ξέρω. Να πάμε και στον Αντένα να δούμε τι γίνεται εκεί με την Πεκατόρου. Να πάμε λοιπόν στην Αντένα. Παιδιά, μετά την δήλωση θα μείνει Γιάννη μου. Αντένα η Μαρία Πεκατόρου, σας το λέω εγώ. Το λέει και έγκυρη λοιπόν πηγή. Μετά τη δήλωση του Νίκου Μουτσινέτη δεν θα είναι στο πρωινό σουκού όπως όλοι έχουμε σχολιάσει. Το πρωινό σουκού δεν θα υπάρχει ούτε του χρόνου. Τέλος λοιπόν το πρωινό σουκού. Μια σεζόν λοιπόν έκανε, αυτό ήταν, τελείωσε. Να είναι καλά να το θυμόμαστε. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα όμως ο Νίκος Μουτσινέτης ενώ υπολόγιζε να κάνει κάτι με το κανάλι του Αμαρουσίου, δηλαδή να παραμείνει στον Αντένα, τελικά τα πάει Α. Α, μεταγραφή. Δεν είχαν πει ότι θα παρουσιάζει το πρωινό με την Φέη και θα φύγει ο Λιάγκας για να παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι ο Λιάγκας. Και πόσα θα πούνε ακόμα, αλλά τελικά ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε ξανά με τον Α. Ένα καινούργιο συμβόλαιο. Ναι, του πάει, ρε παιδιά. Το Α το είχε δώσει και βήμα να κάνει και πολλά πράγματα. Και να κάνει τι τώρα, και κάνει πράγματα που του αρέσουν στον Α. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μουτσινάς στον Α. Θα μάθουμε σε 1,5 μήνα από τώρα. Αλλά ξέρω να σας πω με σιγουριά ότι η Μαρία Μπεκατόρου μένει στον Αντένα. Και θα κάνει τι. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, αλλά θα μείνει εκεί, στο σπίτι της, στο κανάλι της που την έχει στηρίξει. Φαντάζομαι ότι αν ξεκινήσει ξανά το Your Face Sounds Familiar θα το ξαναπαρουσιάσει, γιατί την αγαπάμε πολύ σε αυτό που κάνει. Και φαντάζομαι ότι μπορεί, φαντάζομαι, δεν λένε αυτό οι πηγές μου. Οι πηγές μου λένε ότι θα μείνει η Μαρία Μπεκατόρου στον Αντένα, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, μπορεί να κάνει ξανά ένα πρωινό, ένα Σαββατοκύριακο που τη πάει πολύ. Γιατί όχι. Ή και ακόμα και με μεσημεριανό θα ήθελα. Μήπως τη δούμε με τη Φέη. Εμένα θα μ' άρεσε να δω την Μπεκατόρου με τη Φέη, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί. Ξέρεις, είναι και οι δύο πολύ πληθωρικές. Δεν θα ήθελα να τις δω στο ίδιο πάνελ. Εγώ θα ήθελα. Δεν ξέρω γιατί. Αν και νομίζω ότι ο Μουτσινάς. Μήπως κάνει κάτι σε μεσημεριανό πάλι, έτσι όπως έκανε σχολιασμό και αυτά. Γιατί πολύ δύσκολο μου τσινάζει να αφήσει ένα σταθμό που ήταν τώρα. Και για να πάει στον Α σημαίνει ότι είναι κάτι που του αρέσει πάρα πολύ και είναι κάτι που κοιτάξτε, θέλει να το κάνει. Πιστεύω ότι ο Μουτσινάς θα επιστρέψει στον Α και θα επιστρέψει σίγουρα στη ζώνη που όλοι τον αγαπήσαμε με το δέστε του. Θα πάει 4, μεσημεριανή 6, ζώνη. Κάπως εκεί. Ναι.
Και μπορεί η Μπεκατόρου να κάνει στον Αντένα ή τη μεσημεριανή ζώνη, γιατί δεν περισσεύουν άλλες, ή να κάνει πρωινό σουκού το Σαββατοκύριακο. Η μεσημεριανή ζώνη όμως δεν είναι που επαναλήψει από σύριαλ που έχει ο Αντένα. Ναι, οπότε μάλλον προσπάθησαν πέρυσι με τον, αν θυμάστε καλά, με τον Ουγγαρέζο, τον αγαπημένο σου. Δεν πέτυχε. Γιατί να πετύχει. Και με τη Σνατσάκη να χτίσουν αυτή τη μεσημεριανή ζώνη, δεν το κατάφεραν παρόλα αυτά. Εγώ θέλω να τη δω τη Μαρία Μπεκατόρου, παιδιά, σε κάτι γκράντε, σε κάποιο παιχνίδι έτσι όπως ήταν το Your Face. Σε κάτι ανάλογο, δηλαδή να τη δώσει βραδινό που θα αναλάβει την παρουσίαση, αλλά θα είναι γκράντε, γιατί αυτά πηγαίνουν στην Μπεκατόρου. Πάντως, τα διάφορα σκηνά έχει Μπεκατόρου, είναι πολύ φρέσκια, πολύ ωραία παρά την ηλικία της και τη γουστάρουμε πολύ. Στη συνέχεια. Στη συνέχεια πήγα να σας πάω στην Άννα Χρονοπούλου, τη θυμάστε την Άννα Χρονοπούλου. Είναι Άννα Χρονοπούλου, η οποία τώρα τελευταία εγώ την ακούω που είχε ένα πρόβλημα με το παιδάκι της, αν δεν κάνω λάθος. Το παιδάκι της είχε πρόβλημα, διότι αν θυμάστε καλά, η Άννα Χρονοπούλου, να πούμε ότι είναι παντρεμένη με τον Τάσο Μητρόπουλο. Ναι. Πλέον βρίσκεται στην Κύπρο και έδωσε μάλιστα και συνέντευξη στο downtown της Κύπρου, παρακαλώ. Και εξομολογείται γιατί δεν έκανε δεύτερο παιδί. Αν θυμάστε καλά, το πρώτο της παιδί, το οποίο λέγεται Χρήστος, είχε γεννηθεί πρόωρα. Και μάλιστα έχει γεννηθεί 5,5 μηνών. Α, πάρα πολύ. Στον 5ο μήνα Κύσης γεννήθηκε και γεννήθηκε 850 γραμμάρια. Απίστευτο. Για 5ο μήνα είναι καλά. Είναι άξιο να απορρέας το πώς κρατήθηκε στη ζωή αυτή. Ακριβώς και πώς έζησε. Οπότε φανταζόμαστε ότι η Νένα μετά από αυτό που υπέστη, τη ρωτάει βέβαια και ο δημοσιογράφος, είναι μια μαμά υπερπροστατευτική και γι' αυτό το λόγο δεν έκανε δεύτερο παιδί, γιατί φαντάζομαι ότι έδωσε όλη την αγάπη. Μπορεί της και από φοβία να έγινε αυτό. Μπορεί να ξανατύχει ρε παιδιά, γιατί τώρα δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Γιατί προσέξτε λίγο, οι ήρωες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τα παιδιά, είναι οι γονείς. Εννοείται. Οι οποίοι τραβάνε αυτό το κανάλι το μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ο γονιός ο οποίος αγαπήσει το παιδί του και αναγκαστικά θα πορευτεί έτσι, δυστυχώς. Με ένα παιδάκι το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον εαυτό του και πρέπει να συνέχει από πάνω του. Και γνωρίζουμε ότι και η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι δεν βοηθάει αυτές τις οικογένειες. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Και υπάρχει και γενικά πολύ μεγάλη άγνοια. Να το πούμε και αυτό. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα παιδάκι που γεννιέται 5,5 μηνών, το να κρατηθεί στη ζωή, παιδιά, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Γιατί γνωρίζουμε άλλα παιδιά και γεννιούνται 8μηνύτικα και 7μηνύτικα και μπαίνουν στη θερμοκοιτίδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πόσο μάλλον ένα παιδάκι που γεννήθηκε 5,5 μηνών και 850 γραμμάρια, που εγώ νομίζω ότι είναι για 5,5 μηνών πολύ καλό βάρος, ιδανικό, γιατί άλλες μητέρες που γεννάνε 7 μηνών είναι λιγότερο. Πάντως πήγα να πούμε ότι ήταν 850 γραμμάρια, ξεπέρασε τον κίνδυνο, είναι υγιέστατο το αγοράκι της ο Χρήστος και μάλιστα όπως προδίδει εδώ στον δημοσιογράφο του Downtown, είναι τρυφερός και είναι κοινωνικός. Το γεγονός ότι δεν έκανε δεύτερο παιδί είναι διότι η Νένα Χρονοπούλου, παρότι είναι παντρεμένη με τον Τάσο Μητρόπουλο, βιολογικά δεν είναι το παιδί του Τάσου Μητρόπουλου. Ήταν από τον πρώην, από τον πρώην της. Απλά έμεινε έγκυος, παντρεύτηκε με τον Τάσο Μητρόπουλο, μεγαλώνει το παιδί της με τον Τάσο Μητρόπουλο, παρότι που δεν είναι βιολογικό παιδί του Τάσου Μητρόπουλου. Και δεν έκανε δεύτερο παιδί ξανά, διότι δεν ήθελε και ο Τάσος να κάνει δεύτερο παιδί ξανά. Και όπως έχουμε το πάρει και στο Σούπερ, του είχα ξυπνήσει ένα μεγάλο πόνο που είχε βαθιά θαμμένο, είναι διότι ο Τάσος Μητρόπουλος έχει ήδη ένα παιδί από τον προηγούμενο γάμο του. Και ένα με την Ένα, παρότι που δεν είναι δικό του, δύο παιδιά ουσιαστικά που μεγαλώνει. Το είχε θάψει πάρα πολύ βαθιά μέσα του και τώρα που πάρει ο καιρός δεν θέλουν να κάνουν δεύτερο παιδί. Τα παιδιά. Μάλιστα. Να καλά να χαίρεται το πρώτο, εμείς θα πούμε. Μάλιστα. Εντάξει. Δύναμη. Ναι, άλλο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέει ότι είχα ξυπνήσει ένα μεγάλο πόνο που έκρυβε βαθιά μέσα του. Διότι Τάσος... Ποιος ήταν αυτός ο πόνος? Ο Τάσος Μητρόπουλος είχε, επειδή ναι, είχε περάσει όλο αυτό που πέρασε με το παιδάκι της. Γι' αυτό το λόγο δεν ήθελε. Ναι, 5,5 μηνών και 850 γράμμα, δεν ήθελε να την υποβάλει ξανά στην διαδικασία κύσης. Γιατί είχε το φόβο, γιατί μεγάλο ένα παιδάκι δεν ήξερε πώς θα γίνει, θα ζήσει, δεν θα ζήσει. Τώρα, έχει σκάσει, μένουν κάποια τραύματα ψυχολογικά τώρα, μην το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μάλιστα, πάμε στη συνέχεια. Τι έχουμε? Θα σας πάω στη Βέφα Αλεξιάδου. Νομίζω ότι όλοι συζητήσαμε και χωρίς να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, το χαμό των δύο κοριτσιών της, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά χρονικά, αν θυμάστε. Μα να πούμε κάτι, να πω κάτι, ρε παιδιά, ένα σχόλιο. Αυτό που συνέβη στην Βέφα Αλεξιάδου. Είναι ότι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί σε μια μητέρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχασε τις κόρες της. Και τις δύο. Έχασε τον άντρα της. Έχουν φύγει όλα από τη ζωή της και έχει μείνει. Δηλαδή, ποια μάνα θέλει να δει το παιδί της. Να το φάβει. Να το φάβει πριν καμία από αυτήν. Μάνα. Δηλαδή, πώς θα έχει φέρει τη ζωή. Πραγματικά, ρε παιδιά, θέλει πολύ δύναμη και κουράγιο να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι η μοίρα της έπαιξε ένα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι. Ναι, ναι. Είναι μια τραγική φιγούρα, παιδιά, η Βέφα Αλεξιάδου. Παρ' όλα αυτά, όμως, μπορούμε να πούμε ότι και να της αποδώσουμε πολλά μπράβο πόσες και πολλά χειροκροτήματα. Θα στα πω τώρα αναλυτικά, διότι παραχώρησε τη συνέντευξή της στο 7 Maris TV, να το πούμε και αυτό.
Η Βέφα Αλεξιάδου, η κόρη της, η Αλεξία Αλεξιάδου, που τη θυμόμαστε όλοι, που ήταν η πιο τηλεοπτική φιγούρα. Έτσι, ναι. Μαζί με τη Βέφα που τη συνόδευε σε κάθε, ναι, σε κάθε πλατό τηλεοπτικό. Γιατί έκανε. Εγώ θυμάμαι τα κοτσιντάκια της που έκανε πολύ συχνά η Αλεξία, που είχε πάντα κοτσιντάκια. Λοιπόν, η Αλεξία Αλεξιάδου υπέστη καρκίνο στη μήτρα. Δεν έκανε τις σωστές εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε και για να... γιατί θα μπορούσε να το προλάβει. Το λέει και η Βέφα στη συνέντευξή της. Θα μπορούσε να το προλάβει. Δυστυχώς δεν το πρόλαβε και πέθανε έτσι μοιραία και γρήγορα από τον καρκίνο της μήτρας. Η πρώτη της κόρη ήταν άρρωστη, να πούμε. Είπε αρκετά χρόνια και οδηγήθηκε στο θάνατο. Παρ' όλα αυτά, η Βέφα Αλεξιάδου μιλάει με πάρα πολύ μεγάλη, θα λέγαμε. Παρά τον πόνο που έχει βιώσει, δίνει πάρα πολύ θάρρος και έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη μέσα της. Και να πούμε ότι αιτιολογεί και το γεγονός ότι όλοι τη βρίσκουν χαρούμενοι και να κυκλοφορεί έξω. Για ποιο λόγο, αυτό ακριβώς λέει εκεί. Είναι απίστευτο αυτό που ξέρω. Ότι έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ τραγικό στη ζωή της, αλλά προσπαθεί να το ξεπεράσει. Δίνει κουράγιο και σε άλλες οικογένειες που έχουν βιώσει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και με τη σειρά της να πούμε ότι το πρώτο πράγμα που είπε στους δημοσιογράφους στο κημητήριο όταν πήγαν για την κηδεία της Αλεξίας Αλεξιάδου είναι ότι η κόρη μου έφυγε με το παράπονο ότι τόσα χρόνια την έλεγαν κολόουζο της μαμάς της. Δυστυχώς. Γιατί ένας δημοσιογράφος έκλαιγε, λέει, μα γιατί κλαίτε και οδύρεστε όταν μια ζωή την είχατε χαρακτηρίσει κολόουζο. Είχε παράπονο η Αλεξία από αυτό το πράγμα, αυτό δηλώνει στην συνέντευξη που έδωσε η Βέφα Αλεξιάδου και να πούμε ότι είναι η παιδιά μοναδική που πλέον μεγαλώνει τα εγγόνια της, τα αποκαλεί αγγελούδια. Και να πούμε ότι σε αυτό το σημείο ότι είναι η μοναδική που βοηθάει οικονομικά την εγγονή της να σπουδάσει στην Αγγλία. Παιδιά, να τρίχεσαι λίγο με όλα αυτά που ακούσαμε. Μπράβο στη Βέφα, μπράβο για τη δύναμη που έχει, γιατί δεν είναι λίγο μία μάνα να θάβει τα παιδιά της. Όλοι έχουμε συνηθίσει η βυσική ροή να είναι ότι τα παιδιά θα θάψουν τη μητέρα και μετά θα πάει κάπως έτσι επακόλουθο. Μπράβο στη Βέφα Αλεξιάδου που και έχει τόσο μεγάλη δύναμη ψυχής. Το μεγαλώνει παιδιά μόνη της. Μεγαλώνει παιδιά, γιατί η Βέβα Αλεξιάδου αυτή τη στιγμή ξανά είναι μια μητέρα από την αρχή. Γιατί έχουν πεθάνει και οι δυο κόρες της και αυτή τη στιγμή πρέπει να μεγαλώσει κάποια παιδιά από την αρχή. Μπράβο στην Βέβα Αλεξιάδου και μπράβο που θέλει τόσο ωραία μαθήματα ζωής. Θέλει πολύ δύναμη, εντάξει, θέλει πάρα πολύ δύναμη, τι να πούμε τώρα. Και εφόσον παιδιά μιλάμε έτσι τόσο μακάβρια, θα σας πάω και σε ένα άλλο μακάβριο θέμα το οποίο πραγματικά το έχουμε πολύ συζητήσει εδώ εμείς και φυσικά αναφέρεται στον άδικο χαμό του Παντελή Παντελίδη. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για τον Παντελή αυτή τη φορά, θα μιλήσουμε για τη Μίνα Αρναούτη. Όσο λοιπόν τη θυμάστε τη Μίνα, αυτή εδώ είναι ήταν η κοπέλα η οποία ήταν η συνεπιβάτης στο Μοιραίο λοιπόν αυτό το δυστύχημα. Και η Μίνα ήταν που τόσο καιρό, πάνω από 6 μήνες, ήταν στο Ευαγγελισμό. Πολύμηνη θα λέγαμε νοσηλεία της. Από τις δύο κοπέλες ήταν η κοπέλα που έπαθε τα πιο σοβαρά τραύματα. Ναι, που ήταν πίσω στα πίσω καθίσματα. Ορθοπαιδικής φύσεως τραυματισμού στη λεκάνη. Ακριβώς. Πόδια, όλα τα έχει σπάσει. Έχει σπάσει τα χέρια της, τη λεκάνη της, τον ώμο της. Έχει πάρα πολλά τραύματα. Βέβαια, ανέβασε αυτή τη φωτογραφία προφίλ. Είναι η πρώτη φωτογραφία, να πούμε, αυτή που βλέπετε εδώ πέρα από το Instagram της Μίνας μετά το δυστύχημα. Μετά την πολύμηνη νοσηλεία της. Είναι η πρώτη της φωτογραφία που ανεβάζει. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, δεν διευκρινίζει αν η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πριν ή μετά από αυτή τη μοιραία νύχτα. Όμως, επειδή ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλά τραύματα εδώ πάνω στα χέρια και στους ώμους της, φανταζόμαστε ότι πρέπει να είναι παλιά αυτή η φωτογραφία. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι η Μίνα βγήκε από τον Ευαγγελισμό. Είναι σε ένα πυρικό καρότσι, δεν μπορεί να περπατήσει ακόμη. Βγήκε από τον Ευαγγελισμό και έχει πάει στο χωριό της, στο νησί της, στη Λέσβος, στο χωριουδάκι της εκεί να ξεκουραστεί. Της ευχόμαστε καλή ανάρρωση, παιδιά, να και γίνει αυτό και το κορίτσι να επανέλθει όσο το δυνατόν γίνεται, να επανέλθει στα αρχικά της στάδια. Βασανίστηκε και πολύ και η ίδια μετά από αυτό. Βασανίστηκε και η ίδια τώρα 6 μήνες τώρα να είσαι μέσα σε ένα νοσοκομείο και εκτός από αυτό να έχεις και στο κεφάλι σου όλο αυτό που ακολούθησε μετά το ατύχημα του, το δυστύχημα, γιατί είχε και θάνατο μέσα του Παντελή Παντελίδη, να έχεις τους δημοσιογράφους πάνω από το κεφάλι σου, όλα τα social media να ασχολούνται με σένα. Είδαμε κατά καιρούς να ασχολούνται και να λένε ότι τελικά δεν οδηγούσε ο Παντελής και οδηγούσε η Μίνα, αλλά δεν οδηγούσε η Μίνα και οδηγούσε άλλος. Σκευωρίες και εικασίες τώρα που νομίζω αναβρώνουν τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Περαστικά και συντερήγια να ξεκινήσουμε πάντως αυτής της κοπέλας. Αυτό δεν πρέπει έτσι, να πούμε κάτι. Θα σας βάλω σε ένα quiz game, αγαπημένα μου παιδάκια. Ακούω. Λοιπόν, κάποιος πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής έχει πει στη γυναίκα του ότι όταν πεθάνει θέλω να με πάρετε με τον καναπέ. Ποιος είναι? Περίμενε, τι εννοεί ότι θέλω να με πάρετε με τον καναπέ? Τι, θέλω να πάει τον καναπέ? Θέλω να τον θάψουν με τον καναπέ.
Γιατί να το θάψουμε τον καναπέ? Λοιπόν, εγώ τώρα έχω να κάνω μια πρόταση. Δεν ξεκουράζεται. Θυμάστε που είχαμε σχολιάσει αυτό το ρεπορτάζ του κυρίου στην Αθήνα, ο οποίος κάνει. Τα φέρετρα, σε σχήμα Παρθενώνα. Ο Χρήστος Μενιδιάτης, λοιπόν, αποκάλυψε και ο κύριος τραγουδιστής. Ναι, στη διαθήκη του θα ζητήσει φέρετρο σε σχήμα καναπέ. Τι του αρέσει να την πέφτει στον καναπέ, ναι. Τι πας. Μπράβο. Τι είναι, παιδιά, που λέτε συνέντευξη ο Χρήστος Μενιδιάτης στον Γιώργο Χαριτονίδη και μάλιστα παρακολουθεί αυτή τη συνέντευξη και το ρωτάει, παιδάκι μου, ποιο είναι ο τρόπος ο οποίος γουστάζει να χαλαρώνεις, ρε Χρήστο μου. Δουλεύεις όλη μέρα σε ξενυχτάδικα, σε μπαράδικα, σε πίστες. Δουλεύεις εκεί και μου λέει, εγώ που λες Γιώργο μου, γυρνάω σπίτι και κάθομαι όλη μέρα στον καναπέ. Δηλαδή είναι, μη μου πεις για θάλασσα, μη μου πεις για μασάζ. Θέλω καναπέ και σιέστα. Τίποτα άλλο δεν θέλει ο Χρήστος Μενιδιάτης. Θέλω όταν, αφού να φανταστείς όταν με ρωτάει η γυναίκα μου γιατί δεν σηκώνω, του λέω, θάψαμε με τον καναπέ. Τόσο αγάπη τον έχει. Σοβαρά. Από εκεί να φανταστείτε, δεν φεύγει τρεις μέρες από το σπίτι μακριά για να γυρίσει τον καναπέ του. Δεν μπορεί άλλο καναπέ. Έχει πάρει το καλούπι του, το βαθμό. Είναι το συγκεκριμένο καναπέ που θέλει ή σε οποιοδήποτε καναπέ τη βρίσκει. Όχι, μα αυτό το συγκεκριμένο που πάει στο καθιστικό του. Και άμα χαλάσει αυτό και πρέπει να πάρει άλλο, τι θα κάνει τότε. Τίποτα, αυτόν θα το φτιάξει. Δεν άμα χαλάσει αυτό και καναπέ. Αγαπητέ, δεν αλλάζει καναπέ, σου λέει. Δεν μπορεί. Θέλει τον καναπέ του Μενιδιάτη. Θέλει να το θάψει με τον καναπέ του, παιδιά. Δηλαδή έχει ντουλάπι από κάτω που αύριο μεθαύριο εκεί πέρα θα μπει. Τίποτα, πάντως είναι το μόνο σίγουρο. Εκεί θα αφήσει τα κοκαλάκια του, να ξέρετε. Τα έχει αφήσει ήδη από ό,τι μας λες. Ο καθένας με τα γούστα του, με το τι γουστάει πραγματικά. Ο άλλος εδώ ήθελε να το θάψουν σε φέρετρο με σχήμα Παρθενώνα. Τώρα θα μπορούσε. Όχι, υπάρχουν και άλλοι. Τι θα πει και ο Μενιδιάτης τώρα για τον καναπέ. Εγώ ξέρετε τι θέλω. Σε ένα φάρο, ρε παιδιά, Αλεξανδρούπολη με φοιτητή, Αλεξανδρούπολη σπουδάζω, εδώ πέρα περάζει πιο όμορφα μου χρόνια. Σε ένα φάρο, γιατί μπορούμε να μην μιλάμε για θάνατο. Αυτό ήθελα να πω τώρα, αλήθεια, από το στόμα μου το πει. Λοιπόν, ωραία. Πολύ για θάνατο μιλήσαμε. Ωραία, ας πάμε για ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με πολύ ωραία σατυρικά βίντεο. Και φυσικά με τα ζώδια που επιτέλους ανυπομονώ πώς και πώς να τα ακούσω, να δω τι γίνεται ειδικά με το δικό μου ζώδιο. Γιατί εγώ με το δικό μου ζώδιο ενδιαφέρεται. Χαμός γίνεται, μην είναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε γιατί η Κυριακή θα μας πει και ζώδια σήμερα. Συντονιστείτε, μην κουνηθεί κανείς. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, 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 αι. Στο μάχα μόγελο κορμί, γραμμή. Αι, 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 αι. Τώρα στη πίστα σε κρατώ, πεντώ. Αι, 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 αι. Λες κι έχω βγάλει απ' τη χαρά. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, 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 αι. Στόμα, χαμόγελο, κορμί, γραμμή. Τι! Αι, 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 αι. Κι όταν στη πίστα σε κρατώ, πετώ. Αι, 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 αι. Λες και έχω βγάλει απ' τη χαρά. Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, μας έφτιαξε τη διάθεση. Μπράβο, ρε Κοντρόλ, σήμερα μας έκανε. Κύριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλω τα φιλάκια μου στη φίλη μου την Ελισάβετ που παρακολουθεί την εκπομπή μας και μας στέλνει φωτογραφίες. Ελισαβετάκι μου, γλυκό, μουά. Πολλά φιλάκια και σε αγαπάμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Είναι καλοκαίρι. Το ξέρουμε όλοι, λογικό είναι. Ιούλιο έχουμε, τι θα είναι, χειμώνας. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Είναι καλοκαιράκι λοιπόν, έχει πολύ ζέστη. Και κάποιοι άνθρωποι ζεσταίνονται. Το θέμα είναι το καλοκαίρι. Πρέπει να έχεις ένα πιο ανάλαφρο ντύσιμο τύπου, ένα τισέρτ, ένα λινόπου καμισάκι. Κύριε Μητσοτάκη, τι είναι αυτά που φοράτε? Με αυτά που φοράτε είναι λογικό να κάνετε ουφ, ουφ, ουφ. Ζεστή και νιώθω σεξι. Πάμε να φύγουμε. Ένα να γίνουμε, γίνουμε ζεστή. Κι όποιος αντέξει, μωρό μου. Μέταψε ο ήλιος και ζεσταίνομαι πολύ. Σήμερα προτείνω να ιδρώσουμε μαζί. Σαράντα βαθμοί.
Η διόρθωση όμως στο βίντεο δεν ήταν ζέστη, ήταν ζέστα. Όταν είναι πάρα πολύ ζέστη, το λέμε ζέστα εμείς εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη. Κάψες καλέ και το παιδί πήρε φωτιά από πόσ του. Καλά παιδιά, είναι δυνατόν τώρα με 40 βαθμούς να μου φοράει και σακάκι και πουκάμισο. Μα σε παρακαλώ, είναι πολιτικός. Τι θα βάλει ένας πολιτικός, δηλαδή, με ένα σκέτο πουκαμισάκι θα βγει. Γιατί εδώ πέρα βγάλε... Κάτσε, είναι Γκουτζαμάν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αλλά παιδιά, δεν το είπε κάποιος, δείχε σε Βουαρδίδο, ότι όταν μιλάει σε μια τόσο έτσι ομιλία με κόσμο που κάτω δεν σκουπιζόμαστε με τον Ιδρώτα. Ας έβγαλε το σακάκι, εδώ πέρα γραβάτες βγάλαμε, ρε Γιάννη. Εν τω μεταξύ, για να δούμε τι γίνεται, τι λέει το κουκουέ. Είναι κάποια κόμματα εδώ πέρα που λέτε στην Ελλάδα, γενικότερα υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία δεν συμφωνούν ούτε με το ένα, ούτε με το άλλο. Ούτε ζέστη, ούτε κρυό. Ούτε ναι, ούτε όχι. Στην Μεγάλη Βρετανία έχουμε ένα δημοψήφισμα για το Brexit ή για το Remain. Πολλοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή μπορεί να σκέφτονται ότι το κουκουέ μάλλον θα είναι με το Brexit στη Βρετανία. Όχι. Τους λέμε, κάνουν λάθος. Γιατί? Δεν είμαστε ούτε με το Brexit, ούτε με το Remain, όπως το είπατε. Ούτε με το ναι, ούτε με το όχι. Διότι οπαδοί του Brexit είναι τμήματα του κεφαλαίου στη Μεγάλη Βρετανία. Αντίστοιχα, είναι άλλοι που λένε να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που πάλι και εδώ είναι τμήματα του Βρετανικού κεφαλαίου. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε με το ναι, ούτε με το όχι. Αλλά... ούτε με το όχι, ούτε με το ναι. Είμαστε μια κατηγορία από μόνοι μας εμείς εδώ στο κουκουέ. Δική μας άποψη για όλα. Όλα μας φταίνε. Και το ναι μας φταίνει και το όχι μας φταίνει. Τίποτα, παιδιά. Νομίζω ξεκάθαρα το κουκουέ ορίστε ο λόγος ο οποίος δεν έχει αναλάβει ποτέ την πολιτική εξουσία αυτής της χώρας. Καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι τους είχαν ρωτήσει σε κάποια. Όταν, σε μια προεκλογική περίοδο, όταν ήταν, ρωτήσαν τον γραμματέα. Αν βγείτε στην εξουσία, τι θα κάνετε. Κουτσούμπα. Κόλλησε λίγο ο κ. Κουτσούμπα, δηλαδή. Στην εξουσία, μα έχουμε μάθει τόσα χρόνια να είμαστε αντιπολίτευση. Πού να ξέρει για αυτό ο καημένο. Ναι, ναι, αυτό. Να ασκούμε αντιπολίτευση μόνο. Που η αντιπολίτευση είναι ωραία, αλλά όταν κάτσε εκείνη την καυτή καρέκλα, εκεί να σε δω. Όταν ο λαό εξουσιαστικά. Δεν το τζίπρα. Μα τώρα δείτε. Αλλά με ενημερώνει το κοντρόλ, παιδιά, αμέσως. Έχουμε σοβαρές αποκαλύψεις από τον Βελόπουλο για τον Πάπα Φραγκίσκο. Τι ακριβώς αποκαλύψεις είναι αυτές, για να δούμε. Θα δείξουμε ποιον κάλεσαν τον Πάπα. Έτσι, τον Πάπα. Καλά κάνανε. Όταν αυτός όμως μου κάνει το σύμβολο του έξω από εδώ να μην το κάνω και εγώ, εν πάση περιπτώσει, αναρωτιέμαι τι δουλειά έχω με αυτόν. Δείτε το συμβολισμό. Ο καρδινάλος από δίπλα και δίπλα μετά ο Πάπας κάνει το σχηματισμό αυτό. Να το. Δείτε το. Για το Θεό ρε παιδιά! Για το Θεό σας ρε παιδιά! Για το Θεό σας, τι σύμβολο είναι αυτό! Τι σύμβολο είναι αυτό που να πάρει και να σηκώσει, πείτε μου εσείς! Τι εκπροσωπεί αυτό το άτομο! Ποιον κάλεσαν που να πάρει και να σηκώσει, μωρέ! Απλά για να διευκρινίσουμε κάτι, να ξέρετε ότι ο Πάπας κανονικά, πριν γίνει Πάπας, ήταν μέλος του συγκροτήματος των AC/DC που έχουν αυτή τη. Και τον Μετάλλικα. Τον Μετάλλικα. Και τον Κις. Απλώς μετά τα πήρε αλλιώς και έγινε Πάπας. Αυτό ακριβώς έγινε, κύριε Βερόπουλο. Πρέπει να σου εξηγήσω τη σειρά, για να μην μπερδεύει. Κανονικά τι θα έπρεπε να κάνει αυτό. Αυτό. Όχι, δάση, κατά το Βελόπουλο αυτό εδώ είναι, λέει, είναι σατανιστικά αυτά. Είναι όπως πώς έλεγε η Λουκά. Ξου, ξου, ξου από εδώ. Ξου, ξου, έξω. Πάντως, έξω εγώ νομίζω ότι ο Πάπας το έκανε για να φέρει στο μέρος του και όλους τους ροκ φίλους. Αυτοί εδώ πέρα που είναι λίγο πιο ροκ και αυτά ήθελαν να φέρει κοντά καλελούια. Στο μέρος της Εκκλησίας. Γιατί ναι, ήταν λίγοι αυτοί εδώ πέρα που λέγανε ότι εμείς επιτρέπουμε και αυτούς που έχουν σκουλερίκι να φύγουν. Μα δεν κατάλαβα. Εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε τους παπαροκάδες. Οι οποίοι για να προσελκύσουν τους νέους στην εκκλησία να πάνε να παρακολουθήσουν καμιά λειτουργία αυτοί οι χριστιανοί που θυμόμαστε την εκκλησία μόνο το Πάσχα, έτσι. Άντε και τα Χριστούγεννα, άντε και κανένα 15 Αύγουστο. Σου λέει πώς θα τους φέρουμε εδώ πέρα, πώς θα τους φέρουμε, θα κάνουμε ένα συγκρότημα με παπάδες. Οι παπαροκάδες. Κι όμως και είχε μεγάλη επίθεση. Διαλύθηκαν μέσα σε ένα χρόνο. Είχε λοιπόν, απήχηση. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν ξέρω αν έχουμε ιστορικές γνώσεις. Νομίζω πρέπει να έχουμε ιστορικές γνώσεις. Έχουμε, έχουμε. Σε σχέση με τον ήλιο της Βεργίνας, για τον ήλιο της Βεργίνας αναφέρομαι. Ναι. Το γνωρίζετε τον ήλιο της Βεργίνας. Το γνωρίζουμε. Ναι. Το γνωρίζετε. Έχουμε κάποιες αποκαλύψεις εδώ πέρα. Μεγάλες αποκαλύψεις για τον ήλιο της Βεργίνας. Τι ακριβώς γίνεται, θα μας πει εδώ ο κύριος που τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Βλέπεις το πεντάκτινο αστέρι, το οποίο είναι σύμβουλο των σατανιστών, να το βλέπεις παντού.
σημαίες Αμερικής, σημαίες Ευρώπης, αναρχικών, κομμουνιστών, President Τσιγάρα, ακόμα και Χέγγεν, η μπύρα έχει, δεν έχει ένα στάχι, έχει το απεντάκτηνο αστέρι. Γιατί δεν προβληματίζεται κανείς, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, έχω να σας δείξω αυτή την μπάλα, όλο πεντάκτηνο αστέρι. Χάθηκε γιατί οπωσδήποτε αστέρι, και αν αστέρι γιατί πέντε ακτίνες, ε? Δεν μπορούσε το σύμβολο της Βεργίνας. Θέλω να κάνω κι εγώ μια αποκάλυψη όμως εδώ στον κύριο και το μαξιλάρι μας εδώ πέρα στην εκπομπή έχει ένα πεντάκτηνο αστέρι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το διακρίνει η κάμερα. Εδώ ακριβώς. Γιατί ρε παιδί μου. Βρίσκεται όμως το πεντάκτηνο αστέρι, νομίζω είναι σύμβολο. Πρέπει κάποιος να μας καταγγείλει. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Εδώ είναι. Να το. Είναι τετράκτηνο, αλλά από μέσα πάει πεντάκτηνο. Πάντω το γεια είναι το σίγουρο. Εγώ λέω από αύριο να τυπώσουμε μπλουζάκια με τον ήλιο τη Βεργίνα και να το στείλουμε. Σαν δωράκι. Σαν δωράκι. Αφού έχει πρόβλημα με το 5, μάλλον δεν του αρέσει ένα αριθμό, να βάλουμε και ένα έκτο. Εμείς να τυπώσουμε μπλουζάκια με 6. Να μην είναι πεντάκτηνο, να είναι τετράκτηνο. Αν είναι τετράκτηνο, δηλαδή θέλω να κάνουμε μια διευκρινιστική ερώτηση στον κύριο. Αν είναι τετράκτηνο, πειράζει, είναι και αυτό σατανιστικό. Για να ξέρουμε πώ θα το δουλέψουμε. Θα βάλουμε 6 ακτίνε. Μόνο το πεντάκτηνο. Για μένα το ζώο είναι επειδή έχει 5 ακτίνε. Και καλά και αυτό, ρε παιδί μου, παραπέμπει σε κάτι σατανικό, όπω έλεγε ο Βελόπουλο πριν. Αυτό είναι 5. Εντάξει, το βρήκαμε. Να ξέρετε αυτή κάνω εκπομπή στο ίδιο κανάλι, υπάρχει περίπτωση. Το 6 δεν είναι σατανικό, ρε παιδιά. Το 6 εξαρτάται άμα είναι 3 φορές κολλημένο μαζί, να είναι σατανιστικό, αποκλείεται. Δηλαδή δεν το. Οπότε το 5 τι με πειράζει. Αφού φαντάζομαι ότι μια φορά πήγα να πάρω ένα αριθμό από ένα γνωστό μου που ανταλλάσσαμε αριθμούς και τα τελευταία 3 ψηφία ήταν 666. Με αποτέλεσμα να μαλώσουμε και του λέω κάτι τώρα. Καλά, εγώ παιδί μου δεν είχα ο αριθμό μου φοιτητικό στο μητρό που μα δίνουν σαν φοιτητέ. Είχα το 4666 και πάω εγώ να πάρω το πτυχίο μου και μου λέει αυτή δώσ' μου το. Πώς το λέω, το M σου. Το M, μπράβο, αυτό έψαχνα. Δώσ' μου λέει το M σου και λέω 4666. Αχ, Πανάγια, μου λέξω από εδώ. Σιγάρε, παιδί μου, τι έγινε. Θεσσαλονίκη, υπάρχει κλειδαράδικο που έχει 2 φορές αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή 666. Πρέπει να είναι αιρετικό. Δηλαδή, το μεταξύ, τώρα τι γίνεται. Έλα, ρε Λενιό. Ας σοβαρέψουμε λίγο γιατί νομίζω ότι με το επόμενο βίντεο θα κοπούν όλα τα χαμόγελα και θα σοβαρευτούμε όλοι. Προσέξτε, μην τα βάζει κανείς και μην κάνει κάποιος το λάθος να πάει κόντρα στον Αλέξη Κούγια. Γιατί ο Αλέξης Κούγιας, όπως θα δούμε εδώ πέρα, δεν χαμπαριάζει πάρα πολύ. Συγκεκριμένα με τον Λάκη Λαζόπουλο, έτσι τον πήγε το Λάκη το Λαζόπουλο. Για δείτε εδώ τι έκανε ο κύριος Κούγιας. Μεγάλη προσοχή, έτσι. Το Λαζόπουλο το παρουσίαζε σαν να είμαι νάνος. Είμαι ένα 78. Για την εποχή μου θεωρούμαι ψηλός. Στη δε ομάδα που έπαιζα center back. Στους ψηλούς. Συναντηθήκαμε μια φορά, ήμουν έτοιμος να το κατασπαράξω και γύρισα και του είπα: εγώ δεν θα σου κάνω τίποτα τώρα. Όμως θα συναντηθούμε και τότε θα πληρώσεις. Σε αυτό δεν υπάρχει συγχώρεση. Μόνο ο γκάγκστα λοιπόν Κούγιας είπε ότι θα τον κατασπαράξει και ότι αυτό θα το πληρώσεις και κάποια στιγμή εμείς οι δύο θα ξανασυναντηθούμε. Βρε θα είναι στην Ελλάδα, βρε θα είναι στην Αφρική, θα ξανασυναντηθούμε και φυσικά να διευκρινίσουμε ότι ο κύριος Κούγιας συγκαταλέγεται στους ψηλούς γιατί είναι 1,78 οπότε παιδιά, πάει στους ψηλούς έτσι. Ναι. Παιδιά, παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι η Εύη Βατίδα του έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Διότι από τότε που τον είπα κοντό άντρα, αυτό σε κάθε εκπομπή που βγαίνει μας λέει το ύψος του. Δηλαδή πρέπει να το έχει δημιουργήσει τρομερή ανασφάλεια. Δηλαδή. Έχει βγει και με τη μεζούρα ρε Κυριακή. Δεν το θυμάσαι που έβγαινε στη ειδήσει του Σταρ τότε και έλεγε: να πάρτε και δείτε, είμαι 1,78. Όχι αστεία. Πάντως, εγώ κατάλαβα τι εννοούσε. Όσο πολυτροφή μπορεί να δίνει, δηλαδή, όσο το κάνει, τόσο πιο πολυτροφή δίνει ο Λαζόπουλο να σε σατηρήσει. Και νομίζω μια περίοδο παιδιά τον είχε. Καλά, τον είχε πραγματικά. Πάντως, να σα πω τον κάτι. Τον είχε σοπεδώσει, αλήθεια. Εγώ νομίζω όταν λέει ο Κούγιας ότι θα το πληρώσει, το εννοεί κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά. Θα βρεθούν στα δικαστήρια και θα τον κάνει να πληρώσει. Δικηγόρο αυτό, ξέρει τι. Βέβαια και από του καλύτερου καμιά φορά θέλει και λίγο προσοχή. Όταν δηλαδή γίνεται αιμονή ένα πρόσωπο, να σατηρίζεις ένα πρόσωπο αιμονικά και συνεχώς, είχε βγει ο Πρέκας παραδείγματος χάρη που σατήριζε ο Λάκης Λαζόπουλος.
έντονα πάρα πολύ και σχεδόν σε όλες τις εκπομπές. Και του είχε κάνει και ζημιά. Ο άνθρωπος αυτός, παιδιά, με τόση σάτυρα που δέχτηκε, δεν μπορούσε να κλείσει μια παράσταση να κάνει και να παίξει. Ο κόσμος, επειδή η εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου σημειώνει τεράστια νούμερα τηλεθέασης, τον είχε εντός εισαγωγικών του Κρότσου και του Μπάτσου, με την έννοια ότι δεν τον υπολόγιζαν πλέον ως έναν ηθοποιό που θα πάνε και θα τον προσέξουν με την προσοχή που αρμόζει και με το κύρος στον Πρέκα. Εγώ το βρίσκω απόλυτα σύμφωνα αυτό, παιδιά, διότι, να σας πω κάτι, κάποιος ο οποίος εταιρίζεται και χάνει το κύρος του, μπορεί για το Λάκη Λαζόπουλο να φαίνεται πάρα πολύ αμεληταίο αυτό το οποίο εμείς να εννοούμε. Αλλά όταν ένας άνθρωπος όμως φτάνει σε σημείο που να σατηρίζεται από όλους πλέον και να γίνεται αποδεκτό ότι εντάξει, μωρέ, αυτό τώρα είναι ένα χαζό, είναι ένα βλάκα. Είναι που βγαίνει στα κανάλια και λίγα ζωμάρα. Δεν του κόβεται με μαρούλι που λέμε, ναι, κάπω δηλαδή, έτσι. Πραγματικά. Είναι λογικό κόβει... να συμβαίνει αυτό. Είναι αυτό που λέμε εμεί εδώ στη Θράκη, δεν κόβεται με βαλέ. Παίζει ξερή δηλαδή. Έχει το βαλέ και δεν κόβεται. Με βαλέ το λέτε. Εμεί το λέμε. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ελάτε λίγο φίλε και φίλοι, ελάτε να μαζευτούμε εδώ. Θέλω τη θετική σα ενέργεια. Στη στέλνω. Ελάτε να μοιράσουμε τα χέρια μα. Και παρακαλώ, ελάτε όλοι μαζί. Και εσεί φίλε και φίλοι από τα σπίτια σα. Ελάτε, ενώστε τα χέρια και ελάτε να προσευχηθούμε όλοι μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σας παρακαλώ. Προσευχηθείτε. Προσευχή τα χείλη μου για σένα ναι, λένε και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Ο πιο κλαψιάρης ποδοσφαιριστής που υπάρχει. Παιδιά, πραγματικά. Συνάμα, δηλαδή έχει δύο κατηγορίες. Ο πιο ακριβοπληρωμένος και ο πιο κλαψιάρης ποδοσφαιριστής που υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ακριβά δηλαδή, τα δάκρυα. Εγώ, παιδιά, δεν το ξεχάσω. Στην Πορτογαλία, όταν έχασε τότε το 2004, έκλαιγε. Χθες που κέρδισαν, ξαναέκλαιγε. Φτάνε πια, Ρονάλντο. Χθες πιο πολύ και από μένα. Δηλαδή, πραγματικά το δάκρυ κορόμιλο, όχι αστεία. Παιδιά, μα όταν τα έχει με την Ειρήνα Σάικ, δεν έκλαιγε ποτέ η Ειρήνα. Πώς έκλαιγε. Παιδιά, φαντάζεστε όταν το χώρισε η Ειρήνα Σάικ, τι πέρασε. Ο άνθρωπος. Παιδιά, στα πατώματα σου λέει. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Έχασε 5 κιλά. Η υγρά ήταν όλα, να ξέρετε, από το πολύ κλάμα. Σίγουρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα, η πολύτιμη, η πολυπόθητη ώρα να μας ανακοινώσει, να μας πει τι γίνεται με τα ζώδια μας, Κυριακή μου, τι γίνεται. Αχ, θέλω παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, θα τα πω σε, επειδή δεν είμαι η Λίτσα πατέρα, γιατί το έχω πει και την άλλη φορά και καταλαβαίνετε ότι θέλω να δίνω και μια χιουμοριστική διάθεση όταν λέω τα ζώδια. Αλλά να ξέρετε ότι όλα αυτά που λέω τα λέω σοβαρά, υπάρχουν, θα συμβούνε. Να φτύσω τον κόρφο μου ή... Τι κάνουμε, πέρα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω... Θέλω να πω κάτι στο Γιάννη τώρα τελευταία, γιατί... Γιάννη, κάνεις έξοδο τον τελευταίο καιρό. Έξοδα κάνεις. Κάνει. Κάνω έξοδα. Εξόδους κάνεις. Εξόδους κάνω μαζί με έξοδα. Ωραία, λοιπόν, πρέπει να συμμαζευτείς. Τι έγινε, Κυριακή μου? Να συμμαζέψεις τα οικονομικά σου, κύριε Τσολάκη. Για τους Ταύρους μιλάς τώρα? Ναι, θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσουμε με τους Ταύρους, να το όχι, πάμε. Όχι, απλά θα... από την αρχή δεν το πάμε. Ωραία, θα ξεκινήσω πάμε. Λοιπόν από τους κρυούς, από το πρώτο λοιπόν του ζωδιακού μας κύκλου. Το τραγούδι λοιπόν τα λέει καλύτερα. Του το έχει πει η Υποφίλιου. Αν σ' αγαπούν, να μάθουν να στο λένε. Τα κρυαράκια μας περνάνε μια φάση. Μια φάση ερωτική, μια φάση κοκομπλόκο θα την πούμε εμείς. Τα κρυαράκια μας, παιδιά, περνάνε τη φάση τους. Δεν νιώθουν πάρα πολύ καλά τα κρυαράκια μας. Έχουν ερωτικά προβλήματα τα κρυαράκια μας. Και πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουν τα προβλήματα που έχουν και μάλιστα να διεκδικήσουν τον σύντροφο που θέλουν να έχουν στη ζωή τους. Δηλαδή, τώρα ένα κρυαράκι που μας βλέπει, γουστάρει έναν. Τζολάκι, ας πούμε. Παρακαλώ, εδώ το κρυαράκι. Ας πέσει ένα πλάνο εδώ σε μένα. Το κορίτσι αυτό που γουστάρει το τζολάκι. Γιατί γουστάρετε εμένα τώρα τα κρυαράκια. Πάμε τώρα, τι θα κάνουμε. Έτσι, το κορίτσι λοιπόν που γουστάρει το τζολάκι, ναι. Να πάμε να το πει Γιάννη, εγώ ξέρω σε γουστάρω. Ωραία. Θα έχετε αποκλείσει από το Γιάννη. Δεν ξέρουμε, αλλά είναι καλό λοιπόν να διεκδικήσουν τα κρυαράκια αυτά που θέλουν στον ερωτικό του τομέα. Είναι πάρα πολύ καλό, ευνοεί πάρα πολύ αυτό το διάστημα, γιατί είναι Σελήνη στο Σκορπιό και η Αφροδίτη είναι στον. Η Αφροδίτη, συγγνώμη. Όχι, όχι. Η Αφροδίτη είναι στο δίδυμο. Ευνοεί... Εγώ την Αφροδίτη την είδα προχτές εδώ στην καφετέρια στην Αλεξανδρούπολη, παιδιά. Εδώ πέρα κυκλοφορούσε η Αφροδίτη. Ευνοεί πάρα πολύ, παιδιά. Είναι ερωτικό σου. Με λίγα λόγια, λες εσύ και τους κρυούς, ότι καλό είναι να μην τα περιμένουν να έρθουν από μόνοι τους, αλλά να τα διεκδικήσουν. Να τα διεκδικήσουν, να τα διεκδικήσουν μόνο. Να διεκδικήσουν κάποιο σύντροφο που δεν έχουν στη ζωή τους. Κάποιοι οποίοι έχουν μόνιμη σχέση και έχουν προβλήματα και ψιλοεντάσεις. Είναι καλό λοιπόν. Να δείξουν στους άλλους δείγματα ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι εδώ, πρέπει να μου το δείξεις. Δηλαδή, να μην τα παρατήσουν τέλος πάντων και ο σύντροφός τους να παλέψει για αυτούς, καταλάβατε, αν σ' αγαπούν. Μάλιστα. Να μάθουν να στο λένε, τα λέει όλο το τραγούδι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τα ταυράκια. Οπα. Γιάννη μου,
Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Δεν βγαίνει όμως έτσι αγάπη με εβδομάδα. Γι' αυτό κοίτα να μαζέψεις τα οικονομικά σου. Κοίτα να καθέσεις λοιπόν να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου. Βάλε ένα κουμπάρα για καλό και κακό, γιατί σε βλέπουμε μέχρι τον Ιούλιο. Τα πει και ψύχρεμος. Είμαι ήδη ταπή. Δεν θα πας διακοπές από ό,τι κατάλαβα. Αλλά είσαι και ψύχρεμος. Άρα είμαι και ψύχρεμος, γιατί. Ναι, μάλιστα. Τα ταυράκια μου θέλουν να προσέξουν λοιπόν πάρα πολύ καλά τα οικονομικά τους. Είναι μήνας διακοπών, είναι μήνας λοιπόν καλοκαιριού, ο οποίος όλοι βγαίνουμε. Οι εκτόσεις ξεκίνησαν, μην τα δίνε το λέμε την πρώτη. Είμαστε στα μέσα του Ιούλιο, οπότε θέλει προσοχή. Συνεχίζω λοιπόν με τους δίδυμους και τι θα γίνει με τους λογαριασμούς που αφήνετε απλήρωτους, ρε παιδιά. Και εσείς πρέπει να βάλετε σε μια συνοχή τα οικονομικά σας. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ τα διδυμάκια, διότι δεν είναι ο μήνας σας φέτος καθόλου. Ο μήνας λοιπόν δεν ευνοεί ιδιαίτερα εσάς. Τα οικονομικά και τα ερωτικά θέλουν λίγο στρώσιμο. Προσέξτε λοιπόν τα οικονομικά σας. Συνεχίζω με τους καρκίνους. Δηλαδή, Κυριακή μου, οι δίδυμοι άστα να πάνε. Καλύτερα να μην ερχόταν καλοκαίρι, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, απλά οι δίδυμοι είναι λίγο όπως και τα ταυράκια μας. Γενικά τα ζώδια λοιπόν αυτά δεν είναι και πολύ ευνοημένα. Είναι πιο επιρρεπείς και στο να ξοδεύουν λεφτά, διότι είναι καλό λοιπόν να τα κρατάμε. Θα παρέσω στα καρκινάκια και στον Δημήτρη Γκύλα και θα πω ότι δεν έχετε πλέον καμία περίπτωση να βρείτε ησυχία με ένα άτομο που σας εκνευρίζει. Τα καρκινάκια μου, επειδή γενικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα ζώδια και έντονα συναισθηματικά, είναι και λοιπόν καλό να μην συναναστρέφονται με ανθρώπους που τους εκνευρίζουν ιδιαίτερα, διότι οι εντάσεις θα έρχονται και θα παρέρχονται. Προσοχή λοιπόν με το φιλικό σας περιβάλλον και με ποιους λοιπόν μιλάτε. Θα παρέσω τα λιονταράκια μας, που σε λίγο θα μπούμε και στο γενέθλιο λοιπόν μήνα τους, όπου πρέπει να δώσουν σημασία στη ζωή που έχει μπροστά τους και όχι σε όσα αφήνεται πίσω. Τα λιονταράκια λοιπόν ξεχνάνε να δρομολογήσουν αυτά που τρέχουν τώρα, ειδικά τώρα που έρχεται και ο γενέθλιος λοιπόν μήνας τους, και ασχολούνται με πράγματα τα οποία ανήκουν στο παρελθόν με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζονται από το στόχο τους. Λιονταράκια μου, δώστε προσοχή σε αυτά που τρέχουν τώρα στο μέλλον σας. Πρέπει να κοιτάξετε τους βραχυπρόθεσμους στόχους και όχι να κοιτάτε τα πράγματα τα οποία έχουν φύγει. Θα πάω στους Παρθένους και θα πω ότι οι άνθρωποι πρέπει να αξίζουν την προσπάθεια και δεν χρειάζεται να πιέζεστε για καταστάσεις που δεν σας ταιριάζουν. Οι Παρθένοι λοιπόν βρίσκονται σε ένα συναισθηματικό κόκκο μπλόκο και αυτοί. Σε αδιέξοδο. Σε ένα συναισθηματικό λοιπόν αδιέξοδο. Να ξέρουν ότι πρέπει να δίνουν δεύτερες ευκαιρίες, αν τώρα είναι αρκετά πιεσμένοι με τον σύντροφό τους, ακόμα και στα επαγγελματικά τους λοιπόν θα λέγαμε. Και επίσης, αν νιώσουν την πίεση, γιατί οι Παρθένοι γενικά είναι και από τα ζώδια που έχουν έντονα τη σταθερότητα στη ζωή τους, αν νιώσουν λοιπόν την πίεση, να μην διστάσουν να κάνουν την αλλαγή, παρότι που δεν είναι πολύ ζώδια των αλλαγών, να κάνουν λοιπόν την αλλαγή οι Παρθένοι μας και να δουν το πράσινο φως, το άσπρο φως, όχι πράσινο. Συνεχίζω λοιπόν με τους ζυγούς, οι οποίοι δεν θα είναι ποτέ έτοιμοι. Βουτήξτε στα βαθιά και θα μάθετε λοιπόν να κολυμπάτε. Οι ζυγοί πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, είναι το διάστημα αυτό που ό,τι και να κάνουν θα ευνοήσει τους ζυγούς, είτε αυτό έχει να κάνει με τον ερωτικό, είτε έχει να κάνει με τον επαγγελματικό σας τομέα. Τα οικονομικά σας πάνε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό λοιπόν δώστε πάρα πολύ σημασία στον εαυτό σας και εσείς πρέπει να πιστέψετε στον εαυτό σας κυρίως, οι ζυγοί μας. Συνεχίζω λοιπόν με τους Σκορπιούς, όπου τίποτα μεγάλο δεν έγινε ποτέ, χωρίς λίγο τύχη, λίγο ρίσκο και λίγη θυσία. Οι Σκορπιοί λοιπόν με τους ζυγούς πάνε μαζί, πρέπει να ρισκάρουν, πρέπει να αφήσουν λοιπόν τα πράγματα να κυλήσουν έτσι όπως έχουν και σίγουρα να θυσιάσουν κάποια πράγματα. Τώρα αυτό έχει να κάνει με την προσωπική τους ζωή, έχει να κάνει με την επαγγελματική τους. Κάτι πρέπει να θυσιάσουν γρήγορα για να δουν αποτέλεσμα. Συνεχίζω με τους τοξότες και θα πω ότι δυσκολίες φτιάχνουν χαρακτήρα και ευκολίες σαμποτάρουν το μυαλό. Οι τοξότες λοιπόν έχουν αφήσει λίγο τα πράγματα να κυλάνε. Ήρεμα, καλοκαίρι σου λέει, θάλασσα, παραλία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αναλάβουν λοιπόν γρήγορα πρωτοβουλίες και να μάθουν ότι και οι δυσκολίες είναι μέσα στη ζωή. Έχουν θεματάκια λίγο με τα επαγγελματικά τους. Παρ' όλα αυτά θα στρώσουν τον επόμενο μήνα. Βρισκόμαστε μέσα του Ιούλιο, αργές Αυγούστου θα δείτε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Να κάνουμε ερώτηση. Το εξώτης είναι πάντα έτσι χαλαρή. Γιατί βγάζουν μια χαλαρότητα γενικά στη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ χαλαρή το εξώτης και πολύ φιλελεύθερα ζώδια. Μπράβο. Συνεχίζω με τους εγώκερους και θα μιλήσω για μένα και όλους τους φίλους μου, τους εγωκερίνες που είναι εκεί έξω, ότι οι δυνατότητές σας είναι περισσότερες από όσες νομίζετε, κορίτσια μου, και θα το δείτε σύντομα πως θα εκπλήξετε τον εαυτό σας. Πιστεύουμε λοιπόν στον εαυτό μας και προχωράμε. Πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν μπορούμε να τα ζητήσουμε. Αν αφορά το επαγγελματικό μας κομμάτι, τα ζητάμε και θα τα διεκδικήσουμε και θα τα πάρετε, κορίτσια μου, στο τέλος και αγόρια μου. Και πάντα να πιστεύετε στον εαυτό σας, γιατί οι εγώκεροι πάντα έχουν αποδείξει ότι στα επαγγελματικά τους είναι σκύλια.
Πάω στον υδροχό και θα σας πω ότι η θετική διάθεση των γύρω σας σας επηρεάζει και βλέπετε τα πράγματα καλύτερα. Τα υδροχοάκια μας πρέπει λοιπόν να ηρεμήσουν. Τώρα που είναι το καλοκαίρι λοιπόν να δουν μια πιο θετική ματιά τα πράγματα. Τα οικονομικά τους δεν πάνε τόσο καλά, γι' αυτό και επηρεάζονται λοιπόν εύκολα. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν τα υδροχοάκια μου να ηρεμήσουν και να απολαύσουν το καλοκαίρι τους που όλοι βαίνουν καλώς. Και θα τελειώσω λοιπόν με τους ιχθύς μου, τα ψαράκια που αγαπώ πολύ. Τρία πράγματα θα ζητήσω από εσάς λοιπόν, να είστε καλά. Σοβαροί, μετρημένοι και συνεπείς. Αυτά λοιπόν τα τρία φτάνουν για να καταφέρετε αυτά που έχετε στο μυαλό σας. Με σοβαρότητα, με συνέπεια και φυσικά να είστε μετρημένοι στις κινήσεις σας. Δεν θέλει υπερβολές αυτός ο μήνας, ούτε στα επαγγελματικά ούτε στα οικονομικά. Να μην περιτριγυρίζεστε με άτομα τα οποία σας δημιουργούν εντάσεις. Και το μόνο σίγουρο λοιπόν είναι ότι τα ερωτικά σας θέλουν προσοχή με τον σύντροφό σας για να μην έχετε κάποιες επιπλήξεις και πράγματα δυσάρεστα που δεν θα σας αρέσουν. Αυτά σήμερα είπε η Κυρκότσα και μόλις τελείωσε. Να μας λες ποιο συχνά είναι ανέκδοτα. Θα λέω ζώδια. Κάθε Πέμπτη θα λέω ζώδια. Κάθε μέρα μπορούμε να τα λέμε. Μ' αρέσει να ακούω να λέω κάθε μέρα ζώδια. Έχεις μια έφεση, αλήθεια είναι. Έχω, Σου πάει Κυριακή. Αλλά μείναμε λίγο στην Αφροδίτη. Πού ακριβώς είναι η Αφροδίτη? Πού είπα, στο Δίδυμο. Στο Δίδυμο είναι βρίσκο το ψήμα, μάλιστα. Οπότε δεν είναι έξω και μία γιο. Τα ερωτικά δεν είναι καλά για όλους. Τα ερωτικά λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουν πάρα πολύ σημαντικά τις συμβουλές μου οι φίλοι μας, ανάλογα με το ζώδιό τους. Τα ερωτικά πάνε καλά, απλά τα οικονομικά πρέπει να στρώσουν τα περισσότερα ζώδια του ζωδιακού κύκλου. Εγώ, εκεί μου από ό,τι κατάλαβα, με τα φιλικά πρέπει λίγο να δω. Εσύ, Δημητράκη, μου να προσέχεις τα άτομα που σε εκνευρίζουν. Εσύ, Γιάννη μου, πάρε κουμπαρά. Περίμενε λίγο. Έχεις τα οικονομικά ή σε χάλια συστηματικά. Έχεις τα συστηματικά, τα αισθηματικά ή σε χάλια οικονομικά. Ξέρεις γιατί, Γιάννη μου. Έχεις και τα αισθηματικά και τα οικονομικά. Είσαι καλά επαγγελματικά. Είσαι πολύ καλά. Ξέρεις γιατί, αγάπη μου, γιατί είμαστε το 2016 και δεν πάει τίποτα καλά. Πώς θα το κάνουμε. Μάλιστα. Ωραία, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με παιχνίδι. Θα ξεκαρδιωθούμε στο γέλιο, γιατί αυτή τη φορά θα παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι, που είναι να μαντεύουν τις λέξεις, να διαβάζουν τα χείλη μου, φορώντας ακουστικά στα αυτιά με πολύ δυνατή μουσική. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά, φίλες και φίλοι. Φύγαμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, μην κουνηθείτε. Πίνες κι εγώ θα μαρτυρούσα. Κι ό,τι γονάτισες την αρτίστα σε παρακαλούσα. Ένιωσα λίγο στην αρχή πως μόνη πελαγώνω. Εδώ βρίσκονται οι λέξεις. Καλούνται να μαντέψουν, να διαβάσουν τα χείλη μου δηλαδή. Πώς λέω και μόνη μου καλά. Τα καταφέρνω μια χαρά. Δεν σε έχω ανάγκη ευτυχώς. Μου είσαι πλέον περίτος. Ο Δημήτρης και η Κυριακή, έτσι για να τελειώσω και τον ιρμό μου. Πάρα πολύ ωραία. Θα έχετε από 2 λεπτά στην διάθεσή σας προκειμένου να φέρετε εις πέρα στις λέξεις. Α, σήμερα είσαι πολύ καλός, με δίνεις πλέον χρόνο. Βλέπεις ότι είμαι πολύ large, όσο προχωράει η εκπομπή γίνομαι ακόμα πιο large και ακόμα πιο large. Πόσο large θα γίνω άλλο δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Extra large. Οπότε αφού δούμε πρώτα το πολύ ωραίο spot που έχουμε ετοιμάσει με τις φατσούλες μας εκεί να κάνουν διάφορα παιχνιδάκια, επιστρέφουμε και μπαίνουμε στο παιχνίδι. She's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Drop along me if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Drop along me if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. That's what you want to do.
χαζό. Λοιπόν, έλα εδώ. Μα είσαι. Μην μας βάζει ένα τραγούδι, δεν μπορώ να το συντονίσω. Τραύμα που το αγαπώ, τραύμα. Γεια σου, Μπαμπτζή, κύριε. Σ' αγαπάμε πολύ, πολύ, πολύ. Γιατί μας ανεβάζει τα ύψη, να πούμε καθημερινά με τις μουσικές του. Όχι, σήμερα πραγματικά τα έχει δώσει όλα. Λοιπόν, περιμένω να δω το χρονόμετρο για να αρχίσουμε το παιχνιδάκι μας. Βάλε τα ακουστικά σου. Φύγαμε, η μουσική παίζει στο τέρμα και είμαι πανέτοιμος να αρχίσουμε το παιχνίδι. Μόλις δω το χρονόμετρο. Μπατζανάκης. Μπατζανάκης. Μετεσέδες. Μπατζανάκης. Μπαγκέτα. Μπατζανάκης. Μπαταλάκια. Μανταλάκια. Μπατζανάκης. Μπαταρίες. Μπατζανάκης. Μπαταρλής. Κοράκι. Κοράκι. Ακούω. Κοράκι. Κοράκι. Κολάκι. Κολάκι. Κοράκι. Κοράκι. Καλά, θα πω άλλη λέξη, άσο θα μας βρήσει. Φίκια. Φίκια. Εβίτα. Βίτα. Φίκια. Φίκια. Φίδια. Κοντά είναι. Φίκια. Φρύδια. Φίκια. Φίκια. Ατσούμπαλος. Αρτσούμπαλος. Έτσι. Κολοτούμπα. Κολοτούμπα. Φαλάφερ. Βάλα. Φαλάφερ. Βαλάφι. Φαλάφερ. Φαλάφερ. Καλοριφέρ. Καλοριφέρ. Μπράβο. Γλάστρα. Εκκλησία. Γλάστρα. Γλάστρα. Καρ. Καρύδια. Γλάστρα. Κλαρίνα. Γλάστρα. 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 Λες, δεν ξέρω άλλο. Καουμπόις. Καουμπόις. Λουκούμια. Λουκούμια. Ζελατίνα. Τσίχλα. Ζελατίνα. Τσιτσιλίλα. Ζελατίνα. Τσιλίλα. Ζελατίνα. Τσιγαρίλα. Τσιγαρλίκια. Μπαμπάτσκους. Μπαμπάτσκους. Μπαμπάστους. Τι λέει. Μπαμπάτσκους. Μπαμπάτσικους. Μπαμπάτσικους. Σωστό. Χέλι. 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 Στέλιος. Χέλι. Χέλι. Βελανίδια. Χέλι. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω τώρα. Σοκάκι, σοκάκι. Σκονάκι. Σοκάκι, σοκάκι. Κουράκι. Ποράκι. Σοκάκι. Πουράκι. Κομποσχήνι, κομποσχήνι, κομποσχήνι. Είσαι σίγουρος, δεν το λέω. Είσαι σίγουρος, δεν το λέω, το πες. Τι. Τελειώσα. Τώρα σοβαρά είπες, είσαι σίγουρος, δεν το λέω. Όπα, έχουμε και ένα πλούσιο πλατό μας. Λοιπόν, Κυριακή μου, δυστυχώς. Πολύ χάλια τα πράγματα, δεν ακούγα τίποτα. Έχεις πρόβλημα. Έχεις βρει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τι ήταν αυτό το λάμδα εδώ με τη γλώσσα σου. Το χέλι. Πού να το βρίσκε, βρε. Τι πού να το βρίσκε, άμα το βρίσκε, ποιο θα το βρει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ξανά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 λέξεις από τις 15 βρήκε Κυριακή μας. Μια πάμε να δούμε ο Δημήτρης θα πάει καλύτερα. Ναι. Είναι. Ναι. Ή. Φύγαμε. Μπαρμπούνι. 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 Χλαπάτσα. Χλαπάτσα. Μπουρμπουλήθρα. Μπουρμπουλήθρα. Παραλία. Μπαλαρινά. Παραλία. Παραλία. Παναγία. Παραλία. 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 Μπαλάκια. Φασολάκια. 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 Φασουλάκια. Φασουλάκια, φασολάκια, το ίδιο είναι. Κολυμπήθρα. Κολυμπήθρα. Τράτα. Τράτα. Σάλτσα. Τράτα. Σινίτσελ. Τράτα. 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 Θα βρίσω, δεν το λέω. Κουκουβάγια. 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 Μεντεσές. Μεντεσές. Κοίτα να δεις. Κουμπάρος. 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 Ρεβίθια. Ρεβίθια. Μπα. Παστουρμάς. 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 Α, αυτός θα βρίσκει όλα, είναι πολύ καλός. Έλα ρε παιδιά, τα βρήκε όλα. Καραμπίνα. 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 Α. Τράγος. Τράγος. Σαργούς. Τράγος. 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 Είσαι ένας τράγος. Άγχος. Τράγος. Τράγος είσαι. Σκαλωσιά. Όχι, είσαι τράγος. Τράγος. Σκλάβος. Τίποτα. Καμπινές. 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 Έλα ρε, πού τα βρήκε όλα τώρα. Λοιπόν,
Ξαναπάμε. Παραλία. Μπαλαρίνα. Παραλία. 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 Τα βρίσκω, όχι. Παραλία. Τράτα, τράτα. Τράτα. Όχι, πες το. Όχι. Όχι. Τράτα. Το σκατά δεν είναι βρισιά. Όχι, στο άλλο άκουγα κάτι άλλο, γι' αυτό είπα θα βρίσκω καλύτερα. Τα βρήκε όλα, εντάξει. Τα πήγε εμφανώς καλύτερα από σένα ο Δημήτρης. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 λέξεις. Σε φάγε λάχανο, έτσι. Ο μεγάλος νικητής για σήμερα, λοιπόν, είναι ο ένας και μονάδικος. Δημήτρης Γκύλας! Μπράβο! Και φίλοι. Από εδώ είναι καλά. Μπράβο, Δημήτρη, μετά από πολύ καιρό κέρδισες. Μπράβο! Γιατί και χθες κέρδισα, με κάνετε έτσι. Να καταλάβετε έτσι για μουσικής υπόκρουσης, να κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή σήμερα. Περάσαμε πολύ όμορφα και σήμερα. Να κάνω μια ερώτηση. Η λέξη που είπα ότι θα βρίσκω ποια ήταν τελικά. Παραλία. Καλά, πάλι καλά που δεν το είπα. Που κολλάει παραλία με την μπαλαρίνα είναι ένα άλλο ερώτημα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς σας αποχαιρετούμε για σήμερα και δίνουμε ραντεβού αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή. Χαρείτε το, γιατί και αύριο θα έχει καλό καιρό. Τα μάτα μου, ρε, όταν είχε Παρασκευή, ρε παιδιά, εγώ δεν το κατάλαβα. Φιλάκια πολλά, φιλούθια, φιλούθια.